Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Φολέγανδρος Παραλίλου με τη Μαρίνα και τη Φωτεινή Καριστινέου. Άλλη μια Παρασκευή μαζί σας, αλλά όπως σας υποσχεθήκαμε απόψε έχουμε μια εξαιρετικά εκλεκτή καλεσμένη. Έχουμε την Ειρήνη, τη Βραχάμη, τη δική μας τη Ρένα, το αστέρι του νησιού μας, έτσι, και αυτήν η οποία... Αστέρι και Ειδώνη μαζί, για την οποία θα καλωσορίσουμε με ένα τριαντάφυλλο το οποίο σου στέλνει ο σύζυγός μου για όλες τις όμορφες στιγμές, βραδιές, μουσικές και όχι μόνο, τις οποίες μας έχεις χαρίσει. Καλησπέρα και από μένα σε όλους τους φίλους της εκπομπής. Ναι, είμαι η Φολεγανδρίτη, σε καθαρό έμι, που λέω και εγώ. Είσαι γέννημα και θρέμα στη Φολέγανδρο, είμαι Αθήνας. Γεννήθηκα Αθήνα, αλλά και οι δύο μου οι ρίζες και όπως και εμάς είναι τη Φολέγανδρο. Πρέπει να είναι κοντά στο μικρόφωνο, ακούγεται, θα λίγο πιο κοντά. Ή το έχω δυναμώσει λίγο πιο κοντά για να ακουγόμαστε καλά. Μάλιστα. Και μεγάλωσε στη Αθήνα και έντρο Αθήνα, ίσως να είσαι στις συνεκείες που είχαν καταλάβει οι Φολεγανδροι, να πω έτσι. Στο νέο ψυχικό. Αθήνα ψυχικό, γιατί οι Φολεγάνδροι για εκείνα τα χρόνια χώρισαν όλο νέο κόσμο, Μέτσε... Επειδή, ένα λεπτό, γιατί μετά θα πάει η ροή και θα είναι Ειρήνη Βραχάμη, Ρένα Βραχάμη, γιατί εδώ θα το πω εγώ η κακιά πάλι, η Ειρήνη μας, η Ρένα μας η Βραχάμη, η οποία είναι μια άξια συνεχίστρια μιας οικογενειακής της, ας το πούμε έτσι, παράδοσης και ιστορίας, το τραγούδι του νησιού μας και όχι μόνο, γιατί λες τα πάντα. Τώρα δεν μπορώ, παρόλο που εντάξει, το τηλεοπτικό αέρα υπάρχουν και συμβάσεις και υποτίθεται πρέπει... Θα μου επιτρέψει τον ελληνικό της οικειότητας, γιατί τώρα να προσποιηθώ ότι δεν σε ξέρω, ότι δεν γνωριζόμαστε, ότι δεν αγαπιόμαστε, ότι... και δεν θα μπορούσε άλλωστε, γιατί σε αυτήν την εκπομπή έχουμε πει ότι θα φέρουμε ανθρώπους τους οποίους εκτιμούμε, αγαπάμε, και έχουν και κάτι να πούν. Και εσύ κι αν έχεις να πεις και αν έχεις πει. Επειδή λοιπόν μετά θα πάρουμε συνεχόμενα τη ροή, είπα εγώ η κακιά λοιπόν, και επειδή είσαι και ένα αναξιοποίητο κεφάλαιο του τόπου, να το ακούν αυτοί οι οποίοι πρέπει να το ακούν. Και οι απελθόντες και οι νυν και οι πρώην και... Έλεγες λοιπόν για την οικογενειακή παντού. Παράδοση. Εγώ το λέω, σας το δείχνω, γιατί από αυτήν την εκπομπή έχουμε δώσει υλικό για πολλά πράγματα, σας δίνω άλλη μία φορά υλικό. Ειρήνη Βραχάμη, σκεφτείτε το και πράξτε τα δέοντα. Και όχι γιατί εκείνη το χρειάζεται, γιατί εμείς ως νησί, ως Φολέγανδρος το χρειαζόμαστε και ως ελληνική παράδοση. Εντάξει, αντί να έχουμε drums στις εκδηλώσεις μας, με μια τέτοια φωνή δεν χρειαζόμαστε drums. Με μια τέτοια κιθάρα. Γιατί προχθές έβλεπα, δεν το συζητώ, θα το πω γιατί... Να, είδες, λέω για τους υπηρώτες, θα πάμε μετά. Λοιπόν, ας ευχαριστήσω όμως πρώτα το τηλεοπτικό κοινό, τους φίλους μας, γιατί είναι και πάρα πολλοί. Και στέλνουν μηνύματα και επί προσωπικού. Και μάλιστα τώρα, επειδή σε κάποιους η αλήθεια είναι, είχα πει ότι θα είσαι εσύ, μου λένε άντε, α, τι καλά και πώς. Λοιπόν, και το περιμένουν. Και σας είπαμε, θα το χορτάσετε. Λοιπόν, έβλεπα μία εκπομπή της προάλλης και τώρα θα σας πω σε αυτό, βρε Ειρήνη μου. Των υπηρωτών. Νομίζω ήταν Ελλήνων Δρόμενα, να το πούμε, στο κρατικό, σε ένα τρία κρατικό κανάλι. Και λέγανε λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι ότι κρατάνε την παράδοση και στα μουσικά τους όργανα και στις φωνές και τα λοιπά, και είπαν ότι εντάξει να σου κάνει το βιολάκι, έμπαινε το κλαρίνο και τα λοιπά, αλλά και το βιολί. Δεν διανοούνται να βάλουν drums και όλα αυτά τα οποία τα έχουμε ξαναπεί και οι synthesizer και τέτοια. Στα παραδοσιακά, στα δικά τους, στα επίσημά τους, δεν σου λέω τώρα, λοιπόν. Και σωστά κάνουν. Έτσι. Σωστά κάνουν. Έτσι. Και λέω λοιπόν, εμείς εκεί κάτω, αυτόν τον άνθρωπο, δηλαδή πραγματικά έχω θυμό γι' αυτό, γιατί πρέπει να σε αξιοποιήσουμε. Εμείς από εδώ θα το κάνουμε και θέλω να δεσμευτεί ότι θα έρθει και σε εκπομπή για να παρουσιάσουμε και την καλλιτέχνηδα ευρύτερα. Προφανώς απόψε θα σας δώσουμε μια γεύση, αλλά δεν ξέρω. Ναι, και... θέλουμε να αναφερθούμε λίγο και σε απόκριση και από τη Φολέγανδρο. Ναι, και κάποια άλλα πράγματα τα οποία ετοιμάζουμε θα τα πούμε όταν κλείσουν οι κάμερες. Έχω να σου πω κάτι. Έχουμε κάτι που έχουμε συζητήσει και θέλουμε να κάνουμε. Μακάρι να μας θυμίσεις, να το δεχτείς. Στο θέμα αυτό που λες για τα όργανα. Πάνω στην παράδοση γενικά όλους της Ελλάδος και καλά κάνουν. Έλε λίγο πιο κοντά, ακούγεται. Λίγο πιο κοντά στον ανθρώπινο. Και καλά κάνουν και εκεί στα Ελλήνων Δρόμενα και χρησιμοποιούν μόνο τα φυσικά παραδοσιακά όργανα.
Το σκεφτόμουν και ήθελα και να το συζητήσουμε, διότι κλείνω, μου φαίνεται, 10 χρόνια που εκτός τραγουδίστρια έχω και το λογογραφικό μουσείο της Φολεγάντου. Στην υπευθύνη μου και το. Κάτι το οποίο επεσήμανα. Παρουσιάζω κάθε καλοκαίρι. Εκείνο που θέλω είναι, γιατί πάντα είμαι και εγώ, να το πω, μαμούνι και στις ερωτήσεις, και είμαι υπερήφανη διότι οι 9 στους 10 που έρχονται από το Λαογραφικό Μουσείο είναι ψαγμένοι ξένοι. Μου έχουν κάνει ερωτήσεις που δεν πίστευα ότι μου τις κάνουν. Ξένοι, γαρ. Ναι. Και έχω ζήσει πράγματα με τους ανθρώπους που πρέπει να τα μάθουν και οι Φολεγανδρίτες και γενικά οι Έλληνες, ότι ο ξένος έρχεται σε ένα, έξω από την πατρίδα του τόπο, να δει και να ζήσει τη ζωή που κάνουν οι ντόπιοι. Αν του παρουσιάζομαι κάτι το οποίο ναι μεν είναι αυτά, αλλά ντουρου ντουρου, άλλου τύπου, μου το έχουν πει ευθρασός. Ωραία. Μου λέει, δεν θα ακούσουμε ποτέ τη δικιά σας μουσική εδώ. Δεν θα ακούσουμε. Και γιατί, είχα και αυτή την ερώτηση, γιατί λες τα μπαράκια δεν ακούμε ελληνικά, μου ακούμε ξένα. Φύγαμε από τον τόπο μας. Για να έρθω να ακούσω τη μουσική του τόπου μου. Να τώρα πρόσφατα δεν άκουσες ότι η κυρία Μενδώνη, η υπουργός πολιτισμού, έβαλε, είπε ότι θα υπάρχει μια ποσόστοση στα τραγούδια που ακούγονται στους ραδιοφωνικούς σταθμούς και να είναι το μεγαλύτερο ποσοστό ελληνικά. Και αντέδρασαν οι διευθυντές των ραδιοφωνικών σταθμών και καλά χαλάσει το. Το εξαγώγημο προϊόν και η ελληνικότητα που είναι. Συγγνώμη. Και μετά τι. Περίμενε το κόνσεπτ του κάθε σταθμού. Δηλαδή, αν εγώ έχω πει ότι θα παίζω. Όχι, αν πούμε ότι εγώ έχω πει ότι το προφίλ του σταθμού θα είναι ξένη μουσική και εσύ μου βάλεις την ποσόστοση, μου χαλάσει το προφίλ. Όμως, και μάλιστα είπε ότι σε δημόσιους χώρους, όπως στο μετρό ή σε χώρους που ακούγεται μουσική, να ακούγονται ελληνικές μουσικές. Και για μένα πολύ καλά είπε. Δηλαδή, αν ξέρεις που θα μπει στο μετρό για να πάει μια διαδρομή από Σύνταγμα Ακρόπολη, στη μουσική που μπορεί να ακούγεται στους σταθμούς, δεν ακούγεται ελληνική μουσική, τι να ακούσει. Ναι. Άκουσες τι είπες εσύ τώρα, είπες προφίλ. Γιατί να μην λένε χαρακτήρας και προσωπικότητα. Εντάξει, ναι. Ναι, όχι, επιμένω και εμένω στο θέμα της ελληνικότητας. Συγχωρεσέ μου ελληνική, το ότι δεν βρήκα μέσα το συνώνυμο. Δεν προς Θεού, δεν το νιώσετε. Ναι. Ναι, έτσι, με αφόρμηση αυτό. Να δω λοιπόν, το μεταξύ, ναι. Και τα λέω αυτά. Και τα λέω και για τους χορούς μας. Γιατί κάτω δεν χορεύουμε πια φολεγανδρίτικα. Δεν παίζουμε φολεγανδρίτικα. Και φωνήβω όντως εν τη ερήμου και έλα μωρέ τώρα, τι λέει Φωτεινή, η Μαρίνα και τι. Αυτό μακροπρόθεσμα, αν και εγώ δεν πιστεύω μακροπρόθεσμα, γιατί είδες τι είπες τώρα κι εσύ, να μην πω βραχυπρόθεσμα, να πω μεσοπρόθεσμα. Θέλετε να το βρούμε κάπου στη μέση, έτσι αριστοτελικά. Λοιπόν, θα το πληρώσουμε. Γιατί τι άλλο έχει κάτσε να σου πω τι θυμήθηκα. Εν τω μεταξύ, πρέπει να είναι. Πες το και να πω και κάτι, για να ξέρουν και οι τηλεθεατές μας. Εν τω μεταξύ, η Ειρήνη τώρα εδώ μιλάει σε εμάς, οι οποίες είμαστε οι πρώτες ξεναγοί του μουσείου, σε μία εποχή, στη δεκαετία του 80. Που πάλι, ναι, και εμείς κρατήσαμε τότε θερμοπύλες, όπως τώρα εσύ, γιατί τότε ουδής άλλος θέλησε να πάει εκεί και να δουλεύει αυτές τις ώρες και ήταν απόγευμα. Ένα χώρο, άδειο, ποιος αρχόταν, ποιος θα το άνοιγε. Ναι. Το πάτε, παιδιά, είναι ένα άλλο πράγμα. Ναι, σας λέω, τα πρέπει χρόνια. Να είναι τα πρώτα χρόνια είμαστε στα, εμείς και τα κοράκια. Μπορεί και 7 χρόνια πίσω, 6-7 χρόνια πίσω, ήμουν στο Λαογραφικό. Δεν είχε έρθει ακόμα άνθρωπος ή κάποια στιγμή βλέπω ένα ζευγάρι γύρω στα 45 και έρχονται, σηκώνουν όσο υποδεχτώ και όπως ξέρετε πώς είναι το μουσείο, κάθεσαν, σταματήσαν το κεφαλόσκαλο της εισόδου. Ναι. Λέω, περάστε, στα αγγλικά μου εγώ. Αλίμονο που δεν ξέρω. Ειδικά ο άντρας κοιτούσε γύρω, όπως φαίνεται και η θάλασσα πέρα και όλα αυτά, κοιτούσε το μουσείο. Λέω, τι συμβαίνει, δεν θέλετε να μπείτε μέσα. Ναι. Λέει, θα σα πω, πλησιάζει. Λέω, από πού είστε, από τη Νότια Αμερική. Πρώτο σοκ, εγώ λέω, και το ταξίδι. Λέω, και γιατί κοιτάτε έτσι εκστατικός, εκστασιασμένος. Λέει, θα σας πω κάτι. Ήταν όνειρο ζωής να έρθω στην Ελλάδα και στη Φολέγανδρο. Α, και στη Φολέγανδρο συγκεκριμένα. Παιδιά, έπαθα πλάκ. Ναι, ναι, ναι. Στην Ελλάδα καταλαβαίνω τη Φολέγανδρο. Λέω, τιμή μας.
Ναι. Θέλω να πω ότι έρχονται άνθρωποι που ψάχνονται. Λοιπόν, και μάλιστα κάποιος άλλος μου είχε πει, γιατί πρέπει να πάω, τώρα με τη μουσική που λέγανε, να πάω στο μπαράκι σας, με τη γυναίκα μου, την παρέα μου, να πιω ένα ποτό και να ακούω τη μουσική του δικού μου τόπου, ήταν μπουμ μπουμ μπουμ. Ή σαν πάω εγώ στην Αγγλία και να θέλω να ακούω μόνο μπουζούκι. Από διαφόρους τόπους της Ελλάδας μουσική. Βέβαια. Δεν χρειάζεται να βάλουμε νησιώτικα ή λαϊκά ή ελαφρά ελληνικά, να βάλουμε κυπηρώτικα. Βάλε και ένα χαρτιδάκι να παίζει. Μακεδονικά, κριτικά. Να πούμε μια καλησπέρα στον Περικλή τον Κατσιώτη, τον φίλο μας Περικλή μου, εδώ το διαμάντι μας, το αστέρι μας, η Ειρήνη Βραχάμ, τα έχουν ξαναπεί, θα τα πούμε κιόλας. Εγώ το λέω. Ο οποίος έχει, ένα λεπτό, έχουν δημιουργήσει αυτά τα παιδιά την μπρόνζα μπάντα, τα Χάλκινα της Μακεδονίας, αλλιώς. Ποιος είπε λοιπόν ότι δεν μπορεί η παράδοση να έρθει στο σήμερα αλλιώς. Αλλά όχι με μπλουζάκια με ούτι, θα το πω εγώ η κακιά, ούτε με τα πάνω-πάνω και να θέλω να ηγούμαι του Λαογραφικού Μουσείου και του Πολιτιστικού Συλλόγου και να δηλώνω ροκ, να είμαι έτσι, να λυπάμαι που τα πράγματα έφυγαν. Ναι, και λυπάμαι ειλικρινά που τα πράγματα ήρθαν έτσι, ώστε δεν είμαστε εκεί, γιατί αν είμαστε εκεί εμείς, γιατί έχουμε πλύνει με αυτά τα κυριολεκτικά όλη τη βρώμικη δουλειά. Την κάναμε δηλαδή κυριολεκτικά και μεταφορικά. Ό,τι πιθάρι, ό,τι κιούπι, ό,τι αγγί, ό,τι βλέπεις εκεί μέσα. Μάρκος, ο Μάρκος, αείμνηστος Μάρκος Βενιός. Ναι, εντάξει. Έλα, Μαρινάκι, πλύνε κι αυτό. Ένα μικρό παιδάκι. Η αλήθεια είναι ότι ναι, είχες και μικρά χέρια. Έλα, Μαρινάκι, πλύνε κι αυτό λοιπόν, ο Μάρκος. Θέλω να πω, και το είπα και στην προηγούμενη εκπομπή, κανείς περισσότερο από εμάς, και εμάς γιατί και ξέραμε για να είμαστε εκεί και να κάνουμε ό,τι κάναμε και δεν είμαστε από καθέδρας και καλά, δεν συμμετείχαμε στα διοικητικά, είμαστε πολύ μικρές. Ούτε πρόεδρο είμαστε. Ναι, είμαστε όμως επί της ουσίας. Δηλαδή κάποιοι ήταν στα διοικητικά και ήταν αποστασιοποιημένοι. Ναι, τη βρώμικη δουλειά τώρα σιγά που θα την κάνουμε. Εμείς όμως μπήκαμε σε αυτό και το κάναμε. Μάχος, και ήρθε μετά και η γνώση. Ναι. Σε όλα. Ναι. Σε πάει, σε πήγαινε. Σε ένα δρόμο. Όχι, χρησιμοποίησε τον. Σε παρακαλώ τον Εστώτα, γιατί είναι. Κι όμως ευχαριστιώσουν μετά που σε πήγε σε αυτό το δρόμο. Εγώ δεν είχα καμία σχέση. Παρόλο που ήθελα να σπουδάσω ιστορικός αρχαιολόγος, εκτός τη μουσική και όλα αυτά. Ίσως γι' αυτό κάνεις πολύ καλή. Και γι' αυτό. Γιατί ναι. Αγαπάς αυτό το κομμάτι. Ναι, ακριβώς. Αλλά δεν είχα σκεφτεί ότι μπορώ να ξαναγίνω στο μουσείο, ούτε να πάω σε μουσείο. Και εγώ μέσα στη δουλειά ενός μουσείου. Και τώρα μου έχει γίνει. Και αυτό είπα. Το πνεύμα το φέρεις εσύ. Δηλαδή, και να το πω εδώ και να το πω από εδώ και από εδώ. Η υπεύθυνη του Πολιτιστικού Συλλόγου και του Λαογραφικού Μουσείου θέλω να γνωρίζετε πολύ καλά, γιατί αυτό είναι δικό μας παιδί, του Μάρκου, και δικό μας, γιατί εμείς μπήκαμε και μέσα και στη βρωμιά και στη φωτιά και δεν είμαστε του διοικητικού, είμαστε μέσα επί του πρακτέου, από εκεί που είναι και βλέπει και ακούει, είμαι σίγουρη. Σας λέω λοιπόν ότι σας κάνει πολύ μεγάλη χάρη η Ειρήνη Ιβραχάμη που είναι εκεί και ότι εσείς την έχετε ανάγκη, εμείς την έχουμε ανάγκη ως τόπος και όχι εκείνη εμάς. Το λέω αυτό για να ξέρουν τι έχουν. Είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο και εύχομαι και ελπίζω να σε δουν και αλλιώς. Δεν θα τους πω, εντάξει δεν θα τους τα δώσουμε κιόλα. Γιατί έχουμε και εμείς να κάνουμε πράγματα, δεν θα τους πούμε τις ιδέες μας. Ότι να εκτιμάνε αλλά, πράγματα, δηλαδή. Ναι. Δηλαδή, το ότι έχεις αυτόν τον άνθρωπο με αυτό το ειδικό βάρος εκεί, αυτό ανεβάζει και εσένα, εσάς, εμάς, ευχαριστώ και το αφήνω μουσείο. Εδώ. Αυτό εννοώ, το μουσείο, ναι. Και το μουσείο τα πράγματα δεν βγαίνουν να αυτοσυστηθούν. Να σου πω, και ούτε είναι υψηλή μύτη και το αποκαθέδρα στο οποίο παράγει έργο εκεί πέρα, εντάξει, άντε, δεν θέλω να πω περισσότερα γιατί ξέρεις, δεν θέλω να... Είμαι άνθρωπος, ούτε να νομίζουμε. Είμαι άνθρωπος δύσκολος εγώ. Δηλαδή, έχω βαρθεί τους επιφανειολόγους, ναι, για συνέχισα. Δεν μπορώ να κάνω ή να δουλέψω σε κάτι, να μιλήσω σε κάτι που να μην μου κουμπώνει απάνω, ναι, και να έτσι, μην μου αρέσει. Δεν μπορώ. Έτσι. Δεν, ούτε εγωισμός, τίποτα. Δεν θεωρώ δυσκολία, το θεωρώ τιμιότητα απέναντι στον εαυτό σου. Έχω παρατήσει επαγγελματικά χώρο που τραγουδούσα, διότι δεν μ' άρεσε το στυλ του αφεντικού, χωρίς να με έχει ενοχλήσει πολύ, δεν μ' άρεσε και το πρόβλημα που μου ζητούσαν, έφυγα. Ναι, ναι. Και καλά έκανες. Θα σε έλεγα συμβίβαστη.
Δεν ξέρω, είναι ξέρω. Εγώ θα την έλεγα συνειδητοποιημένη. Και την ίδια θα πρέπει στην εαυτό τη και στο ο καλλιτέχνης, για να είναι καλλιτέχνης, πρέπει να είναι αυτό που είναι. Πρέπει να νιώθει καλά ψυχή. Δεν μπορεί να φοράει άλλα κοστούμια από αυτά που να νιώθει καλά ψυχή, έρχονται καλά στο νούμερο. Ψυχή του. Ο πραγματικός καλλιτέχνης. Ναι, όχι ο κατ' επίφαση. Και αυτός που θα συμβιβαστεί επειδή, γιατί έχει άλλο σκοπό. Ναι, επειδή δηλώνω καλλιτέχνης δεν σημαίνει ότι είμαι κιόλας και εγώ μπορώ να σας δηλώσω. Μα αν είχα συμβιβαστεί πολλά πράγματα θα ήμουν να... Θα ήταν διαφορετικά, ναι, όλοι αυτό λέει. Πριν όμως δεν τελειώσει πάνω στην κουβέντα ότι κατάγεται από μουσική κοντινά που είμαστε νησιά του Πάνου του Γαβαλά. Ναι, είναι του Πάνου του Γαβαλά νησιά. Καλά, αυτό κοιτάξτε τώρα εδώ να πούμε και κάτι. Και εμείς ήμασταν νησιά του Πάνου του Γαβαλά. Ναι, κοντινά μας το. Δεν θα θέλετε να μας ακούσετε να το πούμε όμως. Εσύ έχεις το και όχι μόνο, είναι νησιά και του Μανώλη του Γεράρδη. Ο οποίος είναι κεφάλαιο για τον τόπο μας και το έχω πει από αυτήν εδώ την εκπομπή πάρα πολλές φορές και όταν είχαμε και τον κύριο Λιβάνιο. Να, αυτό το οποίο έχουμε σκεφτεί έχει να κάνει και με τον κύριο Λιβάνιο, την καλησπέρα μας κύριε Θεόδωρε. Καλησπέρα, καλή σαρακώστη κύριε Θεόδωρε. Και θα μιλήσουμε, ναι, έχω να κάνω, μέσα στο Σαββατοκύριακο έχω δεσμευτεί με κάποιον άλλον τον οποίο θα έχουμε καλεσμένο για να κάνουμε κάτι πάλι με Φολέγανδρο, αλλά όχι στη Φολέγανδρο. Αλλά και με τον κύριο Λιβάνιο, κάτι για Φολέγανδρο, αλλά όχι στη Φολέγανδρο και εκεί έχουμε και σένα στο ναι, να κάνουμε κάτι. Αν τα έχουμε πει, μπορείς, μόνο εσύ μπορείς για την ακρίβεια. Και παρόλο που, εντάξει, τώρα να, εμένα μπορεί και να μην συμφέρει ο Σύριο και τα λοιπά, αλλά θα πω, εδώ είναι. Βουτήξτε την και κοιτάξτε τι θα κάνετε εκεί κάτω και η νέα δημοτική αρχή. Και γιατί να μην το πω, περιμένω να την αξιοποιήσετε περισσότερο από ότι οι προηγούμενοι. Εμείς νομίζω ως Σύριος το κάναμε και δικαιωθήκαμε, γιατί μου έρχονται και τα μηνύματα και από την Αλλοδαπή και την παράσταση και τους είπα στήθηκε μέσα σε 2 μήνες, πρόβες ουσιαστικά τίποτα, το προηγούμενο βράδυ νομίζω κάναμε την General, αυτό δεν έγινε. Λοιπόν, έτσι, αλλά άμα έχεις καλό πρωτογενές υλικό, οπότε... Και όρεξη. Τελειώνεις και αγάπη σε αυτό αγάπη, που κάνεις. Ναι. Χωρίς όρεξη και αγάπη δεν βγαίνει τίποτα. Χωρίς κομπασμούς, χωρίς εγώ είμαι και τώρα δεν μπορώ και δεν είμαστε βεντετηλίκια και όχι καλλιτέχνης παρεμπιπτόντος στον ελεύθερο χρόνο μου, από την άλλη μου δουλειά, από την παράλληλη μου ενασχόληση, απασχόληση, πείτε το όπως θέλετε. Αυτό. Και το αφήνω πάλι εδώ γιατί είπαμε. Αυτό, λοιπόν. Θα τα πούμε αυτά. Θέλω λίγο να πούμε το σαν σήμερα για να φύγει από εδώ. Λοιπόν, για να δω γιατί κάποιος... Α, εδώ έχουμε και ένα μήνυμα. Ναι, είπαμε θα ξεφτυλίσω το θέμα. Ακούστηκε, λέει, μου λέει εδώ πέρα η συνεργάτη, θα το ξεφτυλίσω το θέμα. Αυτό δεν είπα. Ναι. Ότι... Αυτό δεν είπα. Με την καλή έννοια. Με την καλή έννοια. Αυτό θα το ξεφτυλίσω. Όχι θα το ευτελίσω. Ναι, θα το κάνω φίλο και φτερό. Αυτό. Θα το κάνω. Θα τα πάρω μόνο. Ναι, πώς λέμε, το ξεφτυλίσαμε το θέμα. Δηλαδή το κάναμε πια. Με την καλή έννοια. Ναι, θα τα πούμε. Γιατί έχει να κάνει με τα δρόμενα και με όλα αυτά τα οποία θέλουμε να πούμε. Ναι, και να μην χτυπάω και το χέρι μου. Ναι, το ξέρω γιατί το έχω. Αυτά είναι στα δέσμευα, να κορονοϊσέ έτσι. Κοιτάξτε, αυτά είναι τα παραγλωσσικά στοιχεία, δηλαδή και τα εξωγλωσσικά. Τα εξωγλωσσικά είναι χειρονομίες. Εγώ το συνηθίζω. Ξέρουν και τα παιδιά μου. Ναι, ναι. Σας υπόσχω. Δεν είμαι τηλεοπτικό, κατάλαβε. Δεν είναι γλωσσικό. Η καλλιτέχνη είναι όλο το σώμα. Ναι, δεν μπορεί να σωστό κι αυτό. Τα γλωσσικά, τα παραγλωσσικά και τα εξωγλωσσικά. Αυτό είναι καλύτερο. Ας ευχαριστώ. Λοιπόν, να πούμε το σαν σήμερα, γιατί έχει γίνει και πολλή συζήτηση γιατί να πούμε έτσι και με την απόφαση του δικαστηρίου για τον βιασμό της 12χρονης στον Κολωνό και τα λοιπά και είδα πραγματικά και τις αντιδράσεις, συμφωνώ, περιμένω κάτι πιο αυστηρό, τέλος πάντων, αλλά... Η αλήθεια είναι ότι με το να πετάς, ας πούμε, τη σημαία στα σκουπίδια δεν αντιδράσει στην ελληνική δικαιοσύνη. Η σημαία είναι κάτι άλλο, η ελληνική δικαιοσύνη είναι κάτι άλλο, η δικαιοσύνη είναι κάτι άλλο. Η δικαιοσύνη είναι κάτι άλλο. Φυσικά. Ναι. Και σαν σήμερα γεννήθηκε αυτό που ήθελα. Το 1738, ναι, τέλος πάντων. Ο Τσεζάρε Μπεκαρία,
ο οποίος ήταν αυτός ο οποίος στο περιεγκλημάτων και ποινών το έργο του προσπάθησε για το ανθρωπινότερο της ποινής, να μην υπάρχει ας πούμε το δυσανάλογο μεταξύ παραβατικής συμπεριφοράς και ποινής. Τέλος πάντων, και περιμένω αυτό να γίνει και στην περίπτωση αυτή, με τους υπάρχοντες νόμους, ναι, να αυστηροποιηθούν κτλ. Θα τα πάρουμε αυτά, θα τα πούμε και σε επόμενη εκπομπή όμως. Να πω ότι σας σήμερα όμως καθιερώθηκε και ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου, να είναι η εθνική μας. Ναι, ναι. Εντάξει, ναι, ήταν το 1978 πια με τον Όθωνα κτλ. Αυτά τα σαν σήμερα. Και πάμε στο σήμερα που είναι. Και πάμε στο σπόντο σήμερα. Είναι τελευταία Κυριακή της Αποκριάς. Mm-hmm. Θα σε ρωτήσω κάτι τώρα αυτό. Αν θες να πάρεις. Νομίζω ότι ήσουν από τους καλλιτέχνες που δραστηριοποιήθηκε στον χώρο των Βουάτ και των. Στον χώρο των Βουάτ και των αυτών των σκηνών. Οπότε. Κατερίνα, ξέρει η αντιπρόεδρός μας, αυτό εννοούσα, θα το ξεφτιλήσω το θέμα, θα τα πούμε όλα. Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω, εσύ Ρένα, τα χρόνια εκείνα ήταν διαφορετικές οι αποκριές, ο εορτασμός. Λοιπόν, πρώτα θα σου πω ότι έγινα τραγωδίσα, παρόλο που δεν ήθελα. Το τηλέφωνο το είχα οικογενειακό. Εντάξει, αυτό πολλοί άνθρωποι τραγουδάνε. Και η μεγάλη μου αδερφή είναι καθηγήτρια μουσικής, κιθάρας. Α, είσαι από μουσική οικογένεια. Ναι, ο θείος ο Μανώλης, ο Γεράρδης, ο θείος. Ναι, και εσείς ασχοληθήκατε. Στο σχολείο πρωτού θα πούσα τις χοροδίες, την τρέλα μου όλα αυτά. Αλλά το να αντιμετωπίσω κοινό. Ναι, είναι τελείως διαφορετικό. Άλλο στο σχολείο να έρθουν οι γονείς να μας ακούσουν κι άλλο. Δεν το είχα ποτέ σκοπό. Ναι, σαν χαρακτήρα δεν μου καθόταν. Να σας πω έτσι λίγο την ιστορία και θυμάμαι, ήταν πρωτοχρονιά και κάναμε στο σπίτι όλα αυτά, ήμουν μικρή αρκετά, πολύ, πολύ μικρή. Πρέπει μόλις να είχα τελειώσει το λύκειο, ναι. Και λέγανε και οι αδερφοί μου, η μεγάλη είχε παντρευτεί, η μικρή τι κάνουμε αυτά, αυτή είχε και παρέες. Εγώ ήμουν η πιο κλειστή. Τότε εγώ δούλευα γραφείο σε μαρμαροβιομηχανία. Τέλος πάντων, και ο μηχανικός της μαρμαροβιομηχανίας ήταν λίγο και τις νύχτες και το έτσι που του άρεσε. Και είχε μαζί με ένα φίλο του φτιάξει ένα ωραίο μπαράκι στην Ιπποκράτους, σε ένα νεοκλασικό. Ένα μπαράκι κυριλάτο, ένα μπαράκι αυτό. Και το συζητάω τώρα και να το βάζω πρωτοχνιά με αδελφή μου. Μα ο κύριος Νίκος λέει έχει ένα μπαράκι, γιατί είχαν πολύ παρέα αυτοί, εγώ θα πήγαινε τσόντα, μόνη μου. Θες να πάω να δούμε, γιατί βάζουν και ωραία μουσική, έχω μάθει, δεν είχα πάει ποτέ. Πάμε λέει. Πρέπει πάμε σε 10 άτομα, στο μπαράκι. Πώς το λέγανε, το τραμ. Το τραμ. Το τραμ. Όχι, όχι. Τέλος πάντων, κάτσαμε εκεί παρέα, που χαχαχα, έχει ωραία μουσική και ελληνική μουσική και τέτοια, αυτά. Και η μικρή αδερφή μου παίζει λίγο κιθάρα, αλλά δεν έχει ασχοληθεί επαγγελματικά. Mm. Και λέγανε κάποια στιγμή, τώρα ήταν ωραία η κιθάρα εδώ πέρα, κύριε ωραία κιθάρα, λέει ο γαμπρός μου, λέει, να πάω σπίτι τη φέρω. Α, κοντά είναι, ναι, ας πούμε. Ναι, μέναμε στο ψυχικό και είχε και μηχανάκι και τον παράκι ήταν στο Ιπποκράτους. Μέσα στην ίδια τώρα ελεύθερη. Εκείνα τα χρόνια δεν είχε και την κιθάρα. Λοιπόν, του λέω, πήγαινε, πάει στο σπίτι, φέρνει την κιθάρα, έρχεται. Πρέπει να δούμε η αδερφή μου έπαιζε αυτά. Με του λέγα, παίξε μας κι εσύ. Και μου τη βάζουν. Γιατί όχι, λέω, παρέα, έτσι είμαστε. Και αρχίζω και τραγουδάω και παίζω. Αυτό ήταν το βάπτισμα, το λοιπόν, καλλιτεχνικό σου. Ναι, σε κόσμο λέει ήταν ξέρεις παρέα. Ήταν παρέστηκα, ναι. Άνετα. Μα δεν ήταν χαλαρή, ναι, λοιπόν, δεν είχε παράσταση. Κάποια στιγμή πως έπαιζα, βλέπω τον κύριο Νίκο, τον ένα συνέτερο τώρα, να με κοιτάει από μακριά. Δεν με είχε ακούσει ο άνθρωπος. Αστείο τώρα αυτό το τραγούδο. Ναι. Τελειώνουμε. Έρχεται μου λέει, πολύ τραγουδάς. Έλα με, στο σχολείο, στο σπίτι. Θα σε πάω κάπου, μου λέει, να σε ακούσουν. Απαπαπαπα. Ξέχνα το. Του λέω, ας μην με βάζει μια μπροστά σε κόσμο, εδώ είμαστε παρά. Παπαπαπαπαπα. Λέει, καλά. Μεθαύριο μου λέει, να σε έτοιμη 9 η ώρα, μου λέει, θα έρθω να σε πάρω. Λέω να δουλεύει. 9 η ώρα, τώρα αυτό γίνεται. Μου μπαίνει με τώρα περίπου, πού θα με πάει. Και ήταν ένα άνθρωπο ο οποίο εντάξει, πιστεύω με τον Αντάλλο. Με πάει και με πάει στην πλάκα, στου αέριδε, αφήνοντα το κίνητο, ανεβαίνοντα τα λοπατάκια και παίρνουμε τον δρόμο.
η Θεέ, ποια είναι εκεί πέρα. Mm. Και κατεβαίνουμε, μου λέει εδώ είμαστε. Κάνω εγώ έτσι σκάλες η πόλη, λέω την Αγία. Τι πόλη είναι αυτή. Βλέπω κόσμο κάτω και βλέπω Εσπερίδες. Γιάννης Αργύρης. Α, εντάξει, ναι. Εντάξει, τον ήξερα. Ναι. Δεν ήξερα, έλα μαζί μου κάπου να πάμε, χέρι με χέρι. Κατεβαίνω, φοιτητές όλοι κάτω, κάτι παιδιά μουσική, ξέρεις, ένας χώρος ο οποίος μου άρεσε. Ήταν στο η ψυχολογία στον σωστή σου. Και όχι μόνο, γιατί να το πω κατεβαίνοντας, και αυτό, βούρκωσα. Χωρίς να ξέρω γιατί, μου βγήκε ένα συνέστημα έτσι, με συστήνει στον Γιάννη τον Αργύρη, κάνουμε το πρόγραμμα, ευχαριστηθήκαμε όλοι τον Ατάλλο, μετά συζητάμε. Μου λέει, δώ μου τηλέφωνο, θα σε πάρω να έρθεις μια μέρα πριν αρχίσει το πρόγραμμα να σε ακούσω και θα το ζητήσω. Όντως με παίρνει μετά από μια εβδομάδα, πηγαίνω, Αρλέτα εγώ, Αρλέτα, και άρχισα εκεί η δουλειά τρεις φορές την εβδομάδα, γιατί δούλευα κιόλας πρωί εδώ. Πότε αυτό ήταν το βάπτισμα? Δηλαδή δεν μπορούσε διαφορετικό βάπτισμα δικό μου. Οπότε δηλαδή τον εαυτό σου να το πάρεις εισαγωγικά, γιατί στη μουσική δεν υπάρχουν και ταμπέλες, δηλαδή η μουσική είναι, η τέχνη και η μουσική είναι ένα πράγμα, δεν μπορείς να βάζεις ταμπελάκια με ροκ και με έντεχνος. Θα έλεγε ότι ανήκεις πιο πολύ στην έντεχνη μουσική εισαγωγικά. Όχι. Στη μουσική. Ανήκω στα τραγούδια που μου αρέσουν και μπορώ να τα εκφραστώ. Αυτό. Μπορεί να είναι τσιφτετέλη, μπορεί να είναι παραδοσιακό. Μπαλάντα, μπορεί να είναι παραδοσιακό. Ωραία. Αρκεί να ξέρω ότι θα το αποδώσω σωστά. Και θα είναι ένα ράδι που θα σας αρέσει το πίσω. Ναι, κοιτάξτε τώρα τι είναι οι τηλεοπτικές... Έχω τραγουδούσα και ξένα κομμάτια. Οι τηλεοπτικές συμβάσεις, ναι, ξέρω. Τώρα, αυτά τα ρωτάμε για εσάς. Γιατί εμείς γνωρίζουμε πολύ καλά ότι μας πεις την Πριγκιπέσα, είτε μας πεις το Λυσιώτικο, και όχι μόνο, ή Σμυρναίκο. Γιατί στην παράσταση, καλά, να πω κάτι εδώ πέρα, το έχω ξαναπεί, χωρίς να είσαι εσύ παρούσα, επειδή η παράσταση για τα μικρασιατικά στη Φολέγανδρο, αυτή που τόσο σας άρεσε, και στους μεν και στους δε και στους δεν και σε όλους, και εντός και εκτός Φολέγανδρου και εντός και εκτός Ελλάδος, να πω κάτι, λοιπόν, δεν είχα σκοπό να κάνω κάτι, δηλαδή αυτό γεννήθηκε στο μυαλό μου 16 Ιουλίου το βράδυ, εσύ το ξέρεις, και μέσα σε ένα βράδυ εδώ έφτιαξα όλο αυτό το οποίο είδε ο κόσμος. Εντάξει, μπήκαν μέσα η Τζέσι Ντουκίεβιτς, πάρα πολύ μετά, η Δομήκη Κουκούρη, συνεργάτες όλοι και, κεντρική, και εσύ, και, αλλά η κεντρική, λοιπόν, η ροή όμως, ο σκελετός και όχι μόνο, επειδή γεννήθηκε, ήτανε με τη φωνή σου. Προφανώς και η Ελένη Παπαπροκοπίου, η Ζωή, η Μίλιου, που ήρθανε ως μουσικοί και εξαιρετικές, αλλά εγώ το κομμάτι Σμύρνη ειδικά, το άκουγα με τη φωνή σου. Οπότε, ό,τι έφτιαξα εδώ, ήταν με τη φωνή σου. Εσένα άκουγα. Και πάλι, εσένα έχω ακούσει για κάτι άλλο το οποίο έχω κατά νου και ετοιμάζω. Τι ω, παρακαλώ πολύ μου το κρατάς και σε κούραστο. Τι ω, δύο είναι, το ένα είναι για πιο σύντομα έτσι τώρα, το άλλο όμως, η Μαρίνα, ξέρεις, το έχουμε πει αυτό, με τη δική σου τη φωνή το έχω ακούσει. Φυσικά η Ελένη Παπαπροκοπίου και η Ζωή Μίλιου είναι συνεργάτηδες, όπως και ο Κατσιώτης, ο Κατσιώτης, ναι, δεν το συζητώ, ο Περικλής ο Κατσιώτης, ο Κώστας ο Γιωργούλης, την καλησπέρα μας, αγαπημένη μας. Αλλά έδεσες και εσύ τόσο ωραία μα, αυτούς και εκείνοι, ναι, και εκείνοι αυτό που είπαν. Ήταν ωραία και ήταν και ωραίοι άνθρωποι και ο Κώστας πολύ καλό παιδί. Εξαιρετικός. Και τα χορευτικά σας με πέρασε. Εντάξει, όλα έχουμε και πολύ καλούς δασκάλους. Είναι αυτό που λέγαμε για την αγάπη. Όταν κάτι το κάνεις με αγάπη και το κάνεις δεκπαιρεωτικά. Και να κουμπώσεις αυτό το μαγικό. Έτσι, έτσι. Ναι. Και καλή συνεργασία. Και πού να δεις τι έχει. Καλά να είμαστε. Οπότε από εκεί και πέρα και μπουά, να πω κάτι. Τα και μπουά, όπως ο οποίος είχε και σιγά σιγά και ζυνώνε. Μετά το πρώτο καλοκαίρι, ήταν χειμώνας τότε, το πρώτο καλοκαίρι ήταν ο Δημήτρης ο Λάβδας, και αυτός μου κιθάρα τότε, και μου λέει, έρχεσε καλοκαίρι στις Φέτσες. Λέω, γλουπ, γλουπ. Πάμε διακοπές. Λέω, τι, μου λέει, ένα πιάνο ρέστοραν, εγώ θα παίζω μαζί και θα είχαν παίξει λίγο μαζί και ταιριάζαμε πολύ, παίρνω τη δεύτερη φωνή, το έκανα σε γόντα και τέτοια, έμφυτα. Και μαθηματικός.
Και και φεύγουμε σπέτσες. Καλοκαιράκια. Έκανα 4 καλοκαίρια στις σπέτσες. Και αυτό λέω, ρε παιδί μου, καμιά φορά είναι τόσο όμορφα τα πράγματα. Ήταν στο παλιό λιμάνι των Σπετσών, το Μουράνο. Έχουμε πάει και είναι λοιπόν, και ένας χώρος πρώτον με εκεί, πιανίστας, τα περισσότερα χρόνια που ήταν εκεί, ήταν ο Σπύρος ο Μιχαηλίδης, ο πιανίστας του Ξερχάκου. Ναι. Τα μαγικά χέρια, καθόμουν πάνω στα δάχτυλά του. Τι υπέροχος, τι υπέροχος. Και μετά κάποια καλοκαίρια, είτε και τα περισσότερα, εγώ θυμάμαι πιτσιρίκα με μια βερμούδα, σχετικά παπούτσα, φανελάκι και κοντό μαλλί πάλι τότε. Το κοινό σε ένα σκαμπό, μικρόφωνο και κιθάρα μου. Ναι. Και ερχόταν και ο δημοσιολάβης και κάνουμε ντουετάκια. Το κοινό μου μπροστά, δηλαδή λέω τι τυχερή, τύχαινε να είναι. Μάνος Χατζηδάκης, Μήνος Μάτσας, Ανδρέας ο Μπάρκολος, φιλία με τον Ανδρέα, τρώγαμε, κάναμε. Μήνος Κυριακού, Χανδρής. Ναι, οι σπέτσες ήταν και νησί. Και εγώ, κοίταξε. Και άρεσε από μια πόρτα, από ένα βράδυ που καθίσατε με φίλους. Ναι. Ναι, και επειδή είναι αυτή η οποία είναι. Εντάξει, πάντα. Ναι, αλλά θέλω να σου πω. Συγγνώμη, κάτσε, κάτσε. Φολέγανδρος ακούει. Σίγουρα ακούει. Μάλλον ακούει, καταλαβαίνει. Αυτή είναι, αυτό είναι το ίσω έτσι. Ακού, καταλαβαίνει. Ξέρεις ένα τραγούδι, μια κιθάρα. Ένα περιορισμένο ρεπερτόριο και μια κιθάρα που είναι αυτοδίδακτη. Ναι. Αλήθεια. Βέβαια, η αδερφή μου είναι πέρα. Και κάπου εδώ φέρει το στίχο. Αλήθεια. Εγώ όμως το έχεις κάνει οδύο. Όχι. Είμαι αυτοδίδακτη. Γιατί περισσότερο, να σου το πω, γιατί περισσότερο μ' αρέσει να παίζουν τα όργανα και εγώ να τραγουδάω. Ναι, αυτό το διαπιστώσαμε. Γι' αυτό και με την κιθάρα ήθελα απλά να βγάζω τραγούδια μου. Αυτά. Δεν τρελαινόμουν, γιατί ήθελα να δίνω τη δύναμη στη φωνή μου πάντα. Να μην απασχολείστε, να μην απασχολείστε. Αλλά σου λέω τώρα, μία πιτσιρίκα με μία κιθάρα και απέναντι ένα Χατζηδάκι, ένα τρόπο αγωτό θυμάμαι. Και δεν κουμπλάρες, έτσι, μ' άρεσε. Ναι, αυτό, κοίτα τελικά. Εμπειρία ζωής. Εμπειρία ζωής, αλλά είναι η ενέργεια του ανθρώπου. Ήταν αυτό όμως, το οποίο είπα και για το μουσείο, η ενέργεια και η άβρα. Και δεν είναι τυχαίο, επειδή και εγώ είμαι έτσι ένας άνθρωπος sui generis, ιδιόρυθμος, ιδιαίτερος, ιδιότροπος, βάλτε, μεταφράστε το sui generis όπως θέλετε, όλα είναι. Και συντονίζομαι με ανθρώπους και αν δεν συντονιστώ δεν μπορώ και να συνεργαστώ. Μπράβο. Και γι' αυτό τα έχουμε βρει και τόσο πολύ. Δεν είναι τυχαίο που μου πήγε όλο αυτό με εσένα. Δηλαδή σου λέω πριν και λέω ότι το συζήτησα με τη Μαρία και πριν το, η αλήθεια είναι το συζήτησα με τον άντρα μου, τον σύζυγό μου και του λέω ξέρεις αφού αυτό το συζητάμε να γίνει αυτό. Να γίνει έτσι, να αυτό, να γίνει αυτό έτσι, να πήρε ένα αυτό και μου λέει, ναι μου λέει, αυτό, δηλαδή αμέσως ναι αυτό και το είπαμε μετά και με τη Μαρίνα. Επειδή εδώ πέρα δεν γίνεται, κοίταξε, δεν εξαντλείται το κεφάλαιο, όχι, Ειρήνη, όχι, Ειρήνη Αβραχάμη, θα σας στήσει κάτι. Ξεκινήσαμε λοιπόν, από αλλού για τις απόκριες λέμε. Ναι, θα πούμε για απόκριες στη Φολέγανδρο. Δεσμεύσου ότι θα έρθεις για μια συνέντευξη όμως επιπροσωπικού, καλλιτεχνικού παντάβιου. Δεν πιάνωσα. Είναι αυτά τα μισά. Τώρα τι λες, όχι. Θα έρθεις και ίσως το κουμπώσουμε και με κάτι άλλο, αλλά είναι μόνο, επειδή μου το ζητήσατε, γιατί κοίταξε να σου πω κάτι. Μου έχουν πει ότι αναφέρεις την εκπομπή κάποιους ανθρώπους και αυτά να μας τους συστήσεις, έχεις πει για... Αυτό κάνω λοιπόν. Και επειδή για σένα με έχουν ρωτήσει και πάρα πολύ, και εντός και εκτός καλλιτεχνικού χώρου, του λέω θα σας τη φέρω, θα τη δείτε, θα την ακούσετε, γιατί ελπίζω να μας κάνει την τεράστια, τεράστια, θα μας δώσει τιμή και θα μας δώσει τη μεγάλη, πολύ μεγάλη χαρά να μας παίξει κάτι, να μας πεις και ένα τραγουδάκι έτσι επιλύσεις. Ναι, θα το θέλαμε, δηλαδή, πάρα πολύ. Ναι, αλλά και θα τα πούμε αυτά. Αλλά εκείνο το οποίο έχω πει είναι ότι θα έρθει και θα μας τα πει και όλα. Όλα και με τις λεπτομέρειες αυτές, τα οποία θα τα έχει ξανά. Ναι, πέρα από την πορεία της στην καλλιτεχνική. Ναι. Όμως θα ήθελα να μας πεις τις σχέσεις αυτά που ξεκινήσατε. Και το καλό το ξεκινήσατε την κουβέντα, αλλά που δεν τελείωσε, τη σκέψη που κάνατε για τη μουσική της Φολεγάνδρου τώρα. Δηλαδή, εσύ θεωρείς ότι δεν θυμάσαι τα παλιά τραγούδια της Φολεγάνδρου, τα θυμάσαι, σε προφίλ στο Μανώλη, τα ακούσματα. Ναι. Έχεις ακούσματα. Φυσικά. Έχουν καμιά σχέση αυτά με αυτά που ακούμε σήμερα στις
τα γλέντια μας. Λίγα είναι αυτά που ακούγονται, νομίζω. Κοίταξε, δεν είναι τραγούδια της Φολεγάνδρου. Αυτά που ακούγονται δεν είναι καν τραγούδια. Κοίταξε, είναι, αν θέλουμε να μιλήσουμε για τα νησιώτικα, είναι και τραγούδια άλλων νησιών. Είναι αυτό που λένε μια εξέλιξη. Ίσως δεν μπορεί να σταματήσουμε το χρόνο. Δηλαδή, παλιά τα γλέντια γινόσαν και διαφορετικά, τα ξέρετε. Ξέρουμε στο νησί κάτω, ένα βιολί και ένα λαούτο. Αυτά. Εντάξει. Και γινόταν το κακό μέχρι το πρωί. Ή τσαμπούνα και τουμπί, τα οποία βεβαίως είναι και περισσότερο έτσι διονυσιακά. Τώρα, που έχουν μπει και άλλα όργανα σε όλα τα νησιά. Εντάξει. Και στις Κυκλάδες και είναι η εξέλιξη της μουσικής. Τώρα, ίσως θα έπρεπε να μπαίνουν και όρια, να μην αλλοιώνονται. Εγώ θυμάμαι, γιατί άλλο η εξέλιξη και άλλο η αλλίωση και εξέλιξη με θετικό πρόσημο. Θυμάμαι ακούσματα όταν ήμουν παιδάκι στα γλέντια, το Άγιο Παντελεήμον, γιατί εμείς πετυχαίναμε τα καλοκαιρινά γλέντια, τραγούδια που άκουγα τότε στα γλέντια που γινόντουσαν και τώρα μεγαλώνω, επειδή και εμείς ακούμε παραδοσιακή μουσική και το ψάχνω και αυτό και ακούω ακούσματα από... τραγούδια από, άλλους, από άλλα νησιά που λέω, όπα, αυτό το έχουμε πάρει από εκεί ή γίνεται η ανταλλαγή. Δεν μπορεί να σταματήσει. Okay, αυτό δεν σταματάει, αλλά όμως δεν θεωρείς ότι έχει αλλοτριωθεί ο ήχος. Ναι. Υπάρχει γιατί παλιά τραγουδούσαν να χωρίς μικρόφωνα πρώτα. Δεν είναι οπότε πέρα από το μικρόφωνο, ο ήχος της μελωδίας έχει γίνει πιο... Αυτό μπορούμε να το πούμε, δεν είναι μόνο στα νησιώτικα. Όχι, σε όλα. Και στα λαϊκά τραγούδια. Μέχρι και τα ποδιακά τραγούδια. Συγγνώμη, την αλλοτρίωση τη θεωρείς ως αποξένωση από τα... ως αλλίωση του χρώματος της Φολεγάνδρου εννοείς μάλλον και άρα και ως αποξένωση γιατί ακριβώς... Και η Φολέγανδρος, όταν έλεγα εγώ στο σχολείο ότι είναι, με ρωτούσαν καταγωγή και έλεγαν τη Φολέγανδρο, μου λέγανε τι είναι αυτό. Αχ, ναι. Πού είναι, ναι. Ήταν μια ποκίδα στο χάρτη. Ναι, και στην ίδια του Τζέρον, σου είπα πριν, από την Νότια Αμερική, ένας άνθρωπος με όνειρο ζωής όνειρος... στη Φολέγανδρο, δεν μπορείς να σταματήσεις το χρόνο και τη ροή. Δεν μπορείς να μείνεις στο βιολί και στο λαούτο και στο κουμπί όπως ήταν. Θα έπρεπε όμως να υπάρχουν και όρες για αυτά, χρόνος για αυτά. Ακριβώς. Τότε εμείς παίζαμε έτσι. Οι παλιοί μας παίζανε έτσι. Οι παππούδες μας παίζανε έτσι. Και μετά την ίδια βραδιά θα σας αρχίσουμε το πρόγραμμα το νησιώτικο όπως παίζανε οι παππούδες μας. Έτσι. Όπως ας πούμε και στην Καρία τον Ικαριώτικο τον παλιό. Ναι, ακριβώς. Και τώρα το εξελίξαμε. Έχουμε βάλει πρόσθετο όρο, βάλαμε τα μικρόφωνα. Ναι, βάλαμε αυτό. Ναι, έτσι. Ακόμα τη στιγμή που είμαστε τουριστικό κράτος, τουριστική. Ναι, αυτή είναι η βαριά μας βιομηχανία. Είναι ωραίο να δείξουμε πώς από το παλιό εξελιχθήκαμε. Έτσι, έτσι. Δηλαδή ο ξένος να δει το ακουστικό με το βιολί, το λαούτο ή το τουμπί και την τσαμπούνα και τη φωνή. Και μετά. Και τα τραγούδια εκείνα. Ναι, έτσι. Να, αυτό όχι το σημερινό τραγούδι είναι εκείνο. Όχι, το παλιό, το παραδοσιακό. Ναι. Το και όχι αυτής εξ αρχής ξεκινάμε με drums μαζί με το βιολί και αυτό και το λαούτο για να ακούγεται. Ακόμα ξέρεις και για τους νέους, της Φολεγάνδρου και οποιοδήποτε νέος σαν τουρίστας έρχεται Έλληνας στη Φολεγάνδρου και στα άλλα νησιά. Εμείς παλιά παίζαμε έτσι. Ακούστε ένα μισάωρο πώς ήταν οι παππούδες μας. Και τώρα. Πάμε για χορό, πάμε για γλέντι με τους νέους ήχους, με τα νέα ωραία, τραγούδια. Σωστό. Ωραία. Μην... Σας δώσαμε ιδέα. Για χρησιμοποιήστε την και χρησιμοποιήστε την. Αξιοποιήστε την. Ναι. Καλά, με τον τρόπο που θέλουμε, τον οποίο μπορούμε να το κάνουμε εμείς, δεν μπορούμε να το κάνουμε εκεί για πολύ συγκεκριμένους λόγους, αλλά και καλύτερα για εμάς για να το κάνουμε εμείς. Γιατί έτσι ξεχνάμε, ξαφνικά έρχεσαι και χορεύεις την οντότητα. Εγώ δεν βλέπω τα παιδιά του νησιού, τα νέα παιδιά να χορεύουν φολεγανδρίτικα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, μην πάτε στη Φολεγάνδρο για να δείτε πώς χόρευαν οι Φολεγάνδροι. Πηγαίνετε οπουδήποτε αλλού, ίσως να βρείτε κάποιον να χορεύει. Δεν χορεύουνε πια πολύ. Έχει χαθεί το χρώμα το δικό μας. Λοιπόν, εκείνος ο Μπάλος έχει χαθεί, ο αντικριστός το ζευγαρό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χορεύουν όλους σιρτάς. Όποιος είναι απίθανος. Ναι, και ο αργός ο Μπάλος. Ένα λεπτό. Και μετά εξελισσόταν. Ναι, και είδα ένα βίντεο λοιπόν στην Παναγία με ένα ζευγάρι να χορεύει μπάλο και φορούσε και κάτι παραδοσιακές φορεσιές. Οι οποίες ουδέμια σχέση έχουν με τη Φολέγανδρο και δεν θα μπορούσαν άλλωστε γιατί τα έχουμε ξαναπεί. Και θα τα ξαναπούμε. Και εδώ να πω και κάτι, μια και λέμε για φορέσχες. Εγώ
το ψάξα το θέμα με τη φορεσιά και κατέληξα και την έφτιαξα. Την έφτιαξα γιατί. Γιατί θυμόμουν ότι ήμουν στην πρώτη γυμνασίου όταν με κάλεσε η γυμνασιάρχης μαζί με όλα τα παιδιά, μάλλον είχε καλέσει στο γραφείο της τον πρώτο μαθητή από κάθε τάξη, πρώτη, δευτέρα, τρίτη, για να μας συγχαρεί γιατί θα πηγαίνουμε και στη σημαία και αυτά. Και μας ρώτησαν απόφευκτα βέβαια και κάποια πράγματα για εμάς. Και με ρωτάει εμένα, εσύ γιατί μου είχε πει, από πού είσαι? Λέω, από τη Φολέγανδρο. Το είπα περιχαρής και υπερήφανη και περίμενα ότι ξέρω ακριβώς πού είναι. Από τη Φολέγανδρο, είπα αυτό. Και μου κάνει, από πού? Από τη Φολέγανδρο. Καθηγήτρια. Πρόσεξε. Α, έχει καλύτερο. Και πού είναι αυτό? Το ίδιο το παπάτι. Λέω, στις Κυκλάδες. Και ακούστε τώρα. Αυτό είναι το άκρον out. Το αποκορύφωμα. Και πώς, εγώ δεν την ξέρω. Δεν την ξέρω. Έχω από την Αμοργό. Εγώ πάντα έλεγα, είναι κοντά Σαντορίνη. Ναι, 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 μετά το έλεγα και εγώ. Ναι, αυτό το ετερόφωτο. Σαντορίνη φαίνεται. Το ετερόφωτο για να δώσουμε. Λοιπόν, δεν χρειάζεται Φολέγανδρο στην ηλάμιση τη Σαντορίνη. Η Φολέγανδρο έχει δική τη. Αλλά είναι αναξιοποιητή και ξέρω ότι δεν μπορεί και να αξιοποιηθεί στην παρούσα περίοδο γιατί. Το γιατί το ξέρω εγώ και το βλέπω. Άκου λοιπόν. Και από εκεί ξεκίνησε. Αυτό και που, αυτή την περηφάνεια που έχει σημάδι τη Φολέγανδρο, νομίζω ότι μας το έχει περάσει πολύ ο μπαμπάς. Ναι. Ο πατέρας μου το περνούσε. Το θεωρούσε. Ο μπαμπάς μας το θεωρούσε ότι έπρεπε το λίμνο να περηφανευόμαστε. Δεν υπήρχε περίπτωση να πούμε. Εν τω μεταξύ ξέριζε και το. Και το σαν όνομα. Ναι, Φολέγανδρο. Δύσκολο. Και τώρα πλέον στο λαογραφικό. Πολλοί μου λένε. Και ξέρεις. Α, καλά. Εγώ είχα και το άλλο. Άνδρος και. Και το τελευταίο. Η αλήθεια είναι ότι τότε τη είχα πει, γιατί ήμουν έτοιμο. Τη είχα πει. Λέω, μου λέει, εγώ από την άλλη. Τη λέω, εντάξει, ένα φολέγγι είναι η διαφορά μα. Ναι, τη λέω, ένα φολέγγι είναι η διαφορά μα, κυρία. Αλλά αφού είστε από την Άνδρο, πώ και δεν ξέρετε τη Φολέγανδρο. Δεν είναι ψηλά η Άνδρο. Ναι, αλλά και αυτή ήταν καθηγήτρια. Όταν γυρισμό από Φολέγανδρο κάνει 32 ώρες ταξίδι κάποτε. Ναι. Σίγουρα δεν μπορούσα να την ξέρω. Ναι, ναι, όντω. Φολέγανδρο Πειραιά 32 ώρες. Με τι, με ποιον, το Μοσχάνθη και τέτοια. Όχι, όχι. Δεν το διαβάσα. Το έχει ακούσει. Δεν θυμάμαι πια το καράβι, αλλά θυμάμαι. Το Μοσχάνθη ήταν πολύ παλιό. Πήγα με βράδυ, με Πανσέλινα και με Μπονάτσι. Το τελειότερο ταξίδι. 32 ώρες. Όχι, εμεί κάναμε. Έπιασε νησιά, όχι ότι απαγορευτικό. Όχι, όχι. 32 ώρες ταξίδι, έπιασε νησιά. Και τα περισσότερα νησιά με λάντζα. Και με καθυστερήσεις. Τα θυμόμαστε, τα έχουμε προλάβει. Και με καθυστερήσεις από την ηλικία μου, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Τώρα πρέπει να βγάλουμε το αμολύβι. Ναι, έχει σιγά. Λοιπόν, και θέλω να πω. Εντάξει, είπαμε το παραλείπω. Λοιπόν, στη Φολέγανδρο. Ξέρουμε ότι ήταν οι Γκαμίλες, οι Χραμάτι, με τις Μουτσούνες και όλα αυτά. Συζητούσα με τη μητέρα μου, επειδή και εκείνη είχε μνήμες. Εκείνη τι έκανε, όλο τον εξοπλισμό του σπιτιού τον έθετε στην εξυπηρέτηση των αποκριάτικων δρόμενων. Δηλαδή, να ντύσει τα νύχια τις ξέρουν. Τη μία να την ντύσει Κινέζα, την άλλη να την ντύσει Χανούμισα, τον άλλον, ξέρω εγώ, γυναίκα και. Επειδή ξέρουν τα παιδιά αυτά, τα παιδιά τέλος πάντων, ξαδεύτερα μας ποια είναι, θα τα θυμηθούν. Εγώ δυστυχώς ήταν... τα έκανα 2 ή 3 απόκριες στη Φολέγανδρο, διότι όταν δούλευα, σαν τραγουδίστρια πλέον, ήταν τελείτες μέρες για να δουλεύεις στην Αθήνα. Επομένως δεν, αλλά ξέρω τις Γκαμίλες, έχω ζήσει όλο αυτό το πανηγύρι, που φτάνει την πόρτα, μπαίνει μέσα, ξέρω. Όλο αυτό το παιχνίδι με τους ρόλους έχει να κάνει αυτό το καρναβαλικό, αυτό το καρναβαλικό. Είναι η μεταμόρφωση και το βρίσκουμε ως στοιχείο και στη λατρεία του, τη Διονυσιακή κτλ. Το βρίσκουμε στα ανθεστήρια, ήταν και μία γιορτή και για τους νεκρούς κτλ. Είχα σκοπό να πω εδώ πέρα, αλλά είπα να δείξω και το βιβλίο, αλλά όχι γιατί... Αθεστήριο κάναμε σε ένα ψυχικό και έχω συμμετάσχει πολύ. Ναι. Κοίτα, πολύ δεν θα αποκαλύψω όμως τις πηγές μου, τη βιβλιογραφία μου, γιατί εντάξει, θέλουμε να κάνουμε και εμείς πράγματα και επειδή από αυτή την εκπομπή ξέρω ότι και μας βλέπουν, μας παρακολουθούν, μας ακούν και μετά κάποια πράγματα που έχουμε πει εμείς εδώ, τα έχουμε δει κακεκτυπικά αλλού και δεν θα το κάνω. Θα κλείσω λοιπόν εδώ ωραία, το σπάνιο και αυτό βιβλίο μου.
Το έχω κακοποιήσει, μάλλον το έχω χρησιμοποιήσει κακοποιήσει, ναι. Θα τα αφήσω στην άκρη και τα κάνουμε εμείς αυτά τα οποία σου είπα. Λοιπόν, απόκριση στη Φολέγανδρο. Τώρα βλέπω ότι, παιδί μου, τα τελευταία χρόνια, ποια τελευταία χρόνια, από τότε που αποφάσισαν να κάνουν την αποαναβίωση, μόνο αναβίωση δεν το λες. Δηλαδή είδα... Τα καμήλες φέτος ντυθήκανε. Είδα στο... Ναι. Πέρα, ναι. Ωραία, ναι. Καλό είναι αυτό, αλλά... Και παλιοί δηλαδή, όχι νέα παιδιά. Α, έτσι εξηγείται. Αλλά, κοίταξε να δεις τώρα, έχω δει κάτι θεματικά δρόμενα, ας πούμε, η τραγουδίστρια ή αυτό. Ναι, είναι και το τώρα, είπαμε, και η σύγχρονη εποχή και αυτά, αλλά εγώ θα ήθελα και το στοιχείο, το παλαιό, όπως σε όλη την Ελλάδα, ναι, προβάλλουν τα δικά τους αποκριάτικα δηλαδή, δρόμενα. Δηλαδή, οι Μπούλες και οι Γενιτσάρι δεν είναι καινούριο, είναι το παλιό και το κρατάνε και το φέρνουνε. Ο Γέρος και η Κορέλα, μία από τα ίδια σκύρω, δηλαδή όλοι αυτοί κρατάνε τα παλιά έργα. Εμείς τώρα να το κάνουμε, ναι, να τα κάνουμε, ναι, τώρα... Ναι, ξέρω Βραζία, ότι... Η Χουανίτα. Ναι, πρόσεξε να δεις. Και επειδή ξέρω ότι θα μας ακούσουν και... Όσοι τώρα είναι και στη για το πνεύμα των ημερών και για το γλέντι. Ναι, αλλά που θα μπορούσαν να ήταν παράλληλα. Δεν θα. Θα κάνεις προτάσεις και πριν. Ναι. Καλά. Θα μου πεις, δεν είναι μόνο να το πεις, είναι και πώς θα το εκτελέσεις. Λοιπόν, και επειδή μιλάμε για εκτελέσεις και εκτέλεση τραγουδιών, δεν ξέρω, θέλετε να μιλήσουμε κι άλλο για τις απόκριες. Επειδή είναι δεν, εγώ θα προσπαθούσα να πες. Θέλω να πω κάτι σε αυτό πεις, και ναι, για όλες τα παραδοσιακά και τις εκδηλώσεις και τις γιορτές και 25 Μαρτίου και 8 Οκτωβρίου. Πρέπει και αυτοί που ηγούνται ενός τόπου, αλλά και οι δάσκαλοι, οι γονείς, δηλαδή φυσικά, όπως και το τραγούδι τώρα, εξελίσσεται με περισσότερο όργανο, με διαφορετικό στυλ, αλλά δεν μπορείς να ξεχάσεις τις ρίζες. Άμα δεν έχεις ρίζες, το δέντρο πέφτει. Επομένως, ακόμα και τόσες απόκριες. Μπορεί να υποθεί, να συζητηθεί, θα το κάνουμε όπως γινόταν παλιά και μετά και τα παιδάκια να παίξουν και να κάνουν και τα σημερινά. Δεν θα σταματήσουμε τον χρόνο. Όχι, δεν είναι. Αλλά είναι όμορφο να θυμόμαστε τα παλιά. Πολύ όμορφο. Έβλεπα χτες ένα βιντεάκι στα... Συγγνώμη, με ένα δημιουργικό τρόπο. Αυτό λοιπόν το δημιουργικό δεν το έχω αντιληφθεί εγώ να υπάρχει ως στοιχείο σε όσους ασχολούνται με τα πολιτιστικά του τόπου μας. Να σου πω κάτι άλλο το οποίο πραγματικά με στεναχώρησε. Πέρσι, όχι το καλοκαίρι, πέρσι, το προηγούμενο, ήμουν πάλι από νωρίς, δεν είχαν κλείσει τα σχολεία και έζησα ένα πράγμα το οποίο το λέω και το ξαναλέω και δεν μπορώ να το χωνέψω. Α, πριν, το, πριν, ναι, να λοιπόν, κλείσω τα σχολεία. Πριν κλείσω τα σχολεία για καλοκαίρι. Ναι. Εμείς ξέρουμε και τα πάρα πολύ ωραία και δεν θέλω να μείνουμε εκεί, αλλά μπορεί να είναι και ακόμα καλύτερα. Θα κάνουμε το κλείσιμο του σχολείου, ναι, θα τις επιδείξεις, ναι, 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 θα πούμε τα πείματα, ναι, για το κλείσιμο και μπλα μπλα μπλα. Ναι. Στη Φολέγανδρο έτσισα το κλείσιμο της τελευταίας μέρας του σχολείου, χωρίς πείματα, χωρίς επιδηλώσεις, τίποτα, με μπουγέλωμα. Α, φοβερό κλείσιμο. Μεταξύ δασκάλας, δασκάλων και παιδιών, άρα, ήταν και πολύ ζεστός ο καιρός, είχανε... Συνοηθεί και αποφάσισε, ναι, αυτό. Και μπουγελωθήκαν μέσα στην Πούντα. Το ότι είναι ζέστη δεν πάνε. Και εγώ δεν ήξερα τι γίνεται αυτό, ότι περνούσα. Α, τυχαία το λέω. Και ρωτάω, λέω, γιατί έτσι παίζουν οι μπουγιά. Α, λέει πατροπαράδοτο τώρα. Πατροπαράδοτο. Όταν κλείνει το σχολείο, κάνουν έτσι. Πατροπαράδοτο. Έκανε το σταυρό μου, ρε παιδιά. Μάλιστα. Δεν είναι πράγματα. Ναι, και εμεί το είχαμε λέγαμε. Και δεν με νοιάζει αν παρεξηγηθούν κάποιοι. Δεν είναι πράγματα αυτά. Όχι, όχι, δεν είναι. Δεν υπάρχει πρώτον ομορφιά. Δηλαδή, κάνε μια εκδήλωση, ρε παιδί μου. Κάνε κάτι, θες να κάνεις κάτι διαφορετικό. Και τώρα, εγώ η κακιά θα πω. Δηλαδή, εμείς που λέγαμε τα πείματα, τι πάθαμε. Να πω κι εγώ, είμαι στεναρόμενη δική μας. Α, έλα τώρα να το πω λοιπόν εγώ η κακιά, γιατί εγώ είμαι η κακιά εδώ πέρα, είπαμε. Καλώς ο κακός. Λοιπόν, γιατί μπορούν. Γιατί ακόμα κι αν θέλεις να το κάνεις, ουπαντός πλήνες Κόρινθον. Εντάξει, το ξέρω. Προκαλώ αλλά από αυτή την εκπομπή, αλλά προκαλώ σχολείο, γιατί λέω μήπως τρόπος και αφυπνίσω. Και επειδή δεν είμαι εγώ η γραφική, εγώ είμαι περιγραφική και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Και όποιος θέλει να το αξιοποιήσει, εδώ, του το δίνω και έτοιμο, πάρε βάλε. Είπα και πάρε βάλε, είχαμε και μια μεγάλη επιτυχία διπλή, οι δύο ελληνικές ομάδες, να το πούμε και αυτό, παιδί, γιατί ό,τι έχει να κάνει... Ναι, όχι, κοιτάξτε να δείτε. Στην επόμενη φάση. Ναι, στο Conference League, γιατί, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Η Ελλάδα, η μικρή αυτή η Ελλαδίτσα μας, με δύο ομάδες, τις 8 καλύτερες στο Conference League, είναι επιτυχία.
Δεν εξετάζω αν η μία, η οποία έκανε και τη μεγαλύτερη ανατροπή, είναι η δική μου ομάδα, Ολυμπιακός, αλλά και αυτό, και η άλλη είναι ο ΠΑΟΚ. Μπράβο και στους δύο, καλή συνέχεια και μακάρι, παιδιά, να δούμε έναν ελληνικό τελικό, το φαντάζεστε, ο οποίος τελικός θα γίνει στο γήπεδο μιας άλλης μεγάλης ομάδας της Ελλάδας, της ΑΕΚ. Άλλο ένα εξαιρετικό. Να, και αυτό μια επιτυχία. Έχουμε ένα από. Δεν ξέρω αν και το μεγαλύτερο στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, πάντως είναι ένα από τα πιο σύγχρονα. Λοιπόν, τα σύγχρονα. Δηλαδή, φανταστείτε, το φανταζεστε, κάντε εικόνα. Ένα ελληνικό τελικό σε ένα δύο ελληνικές ομάδες, σε ένα τόσο σπουδαίο τελικό, σε ένα τόσο σπουδαίο ελληνικό γήπεδο. Αυτά. Ναι, αυτά θέλουμε. Με ιστορική βάση χτισμένο ένα γήπεδο. Δηλαδή, α, εννοείς για το. Ναι. Να, ας πούμε, γιατί οι Μικρασιάτες και οι πρόσφυγες δεν ξεχνάνε τις ρίζες τους και πατάνε ακόμα. Οι πόντι. Δεν μπορούν, παιδιά, να ζήσουν να πατιάσουν. Ναι, δεν γίνεται. Οι πόντι δεν εννοούνται ότι θα. Δεν το διανοούνται καν. Ναι, ότι δεν θα έχουν το ποντιακό το τραβούδι. Είχαμε τον Παναγιώτη, τον Κωνσταντινίδη εδώ πέρα. Και τα συζητούσαμε αυτά και με τη σύζυγό του. Και τα είχαμε πει. Και πραγματικά βλέπεις τον τρόπο που μιλάνε, στον τρόπο που συμπεριφέρονται, στον τρόπο που στα τρώνε, στα ήθη τους, στα έθιμά τους, δηλαδή πάντων. Κρατάνε αυτό. Μα παιδιά, αυτό είναι. Αυτό. Αυτό με και βλέπω τη δική μου. Και το ίδιο κάνουν αυτό, οι πυρότες. Αυτό είναι. Το ίδιο. Μα αυτό. Πολύ ζεστά. Είναι και ο μόνος τρόπος να μείνει η Ελλάδα. Αλλιώς δεν θα μείνει τίποτα. Δεν είμαστε. Είναι αυτό, ξέρεις, σε τουριστικά μέρη, είναι ότι γίνεται και καμιά φορά και καλοπροαίρετα. Ο κάθε επιχειρηματίας, το κάθε νησί, θέλει να ευχαριστήσει τον τουρίστα για να ξανάρθει. Μόνο που δεν συζητάνε με τον τουρίστα. Τι ακριβώς θέλει να δει. Δηλαδή, γιατί... ή δεν βάζεις τον εαυτό σου σε άλλη χώρα σαν τουρίστα. Ναι, θέλει να δεις. Έτσι. Εγώ, άμα πάω στο Μεξικό, τι θέλω να δω. Ένα από τώρα τι κάτι, θέλω να ζήσω. Να πω κάτι. Έλατε. Και μας το έχει πει. Και τι θες να φας και οτιδήποτε. Ναι, μου το έχει πει και ο Κολάτος, όταν είχαμε πάρει τη συνέντευξη, ότι θα γίνουμε τα γκαρσόνια σκουπιδιάρηδες της Ευρώπης κτλ. Αλλά πέρα από αυτό, θα σας πω και κάτι το οποίο είναι προσωπική μου εμπειρία και είναι μέσα στην οικογένεια. Ήρθαν οι αδελφοί του σύζυγου με τον δικό της σύζυγο εδώ πέρα, την πρώτη χρονιά, και οι άνθρωποι από την Πολωνία, εκεί έχουν ταξιδέψει και πολύ και αυτά. Και ξέρεις τι μου είπαν, ότι από ένα σημείο και έπειτα δεν τους άρεσε. Αυτό. Το μονότονο. Και το μονότονο. Επειδή η αδερφή λοιπόν του συζύγου μιλάει ελληνικά, λέει πιτουλέικα. Δηλαδή, και μετά τη έβαλα να ακούσει τα δικά μα, δηλαδή πώ ήταν αυτά. Και τη άρεσαν πάρα πολύ. Και μου λέει, α πούμε, έχω πάει σε άλλε χώρε και βλέπω, κάνω αυτό. Ακούω. Εσύ μου λέει εδώ. Και όταν τη έβαλα να ακούσουν τα δικά μα, τα αυθεντικά. Ενθουσιάστηκε. Και όταν άκουσαν εσένα, έλεγε να το πω και αυτό, γιατί σαν. Α, γιατί ήθελαν να φύγουν και πήρε το μικρόφωνο εσύ. Αυτό είναι κάτι να τώρα, γιατί είδε το τριαντάφυλλο από τον Μάριο μου λέει. Μου λέει. Και δύο δεν θα φύγουν οι αδελφοί σου, η Αγνή και ο Ντάνιελ. Και μου λέει, όχι, όχι, κάθε. Και πάω και τη λέω, κάθονται εκεί, μου λέει. Και τη λέω, δεν θα φύγετε. Και μου λέει, όχι, τώρα μα αρέσει. Και κάτι μέχρι άλλον ήχο από το μονοκόμμα και το μονοτόνο με τον δίδυ, δίδυ, δίδυ. Δεν έχω να πω με τίποτα άλλο. Για τώρα, να ακούσουμε κι εμείς τον άλλον ήχο, γιατί περιμένω. Ό,τι θέλεις, πες μας. Είναι να πιεις νερό, να βάλω και ρακάκι. Έχουμε και παστελάκι να σε κεράσουμε. Όχι παστελάκι, γιατί άμα να τραγουδήσει πιάνει η ζάχαρη. Και ναι, πού να τα ξέρω από αυτά, εγώ δεν τραγουδά. Τι να σας πω. Ό,τι θέλεις, γιατί ό,τι και να πεις είναι μελωδία. Όταν μας πεις δεν είναι εποχιακά. Λοιπόν, κάτσε να σας πω. Λοιπόν, και κάτι δικό σου, και θα έτσι, και να συνθέτω και λίγο. Το ξέρουμε αυτό. Και να βγάλω και τριαντάφυλλα από εδώ. Λοιπόν, είναι ένα, θα σας παίξω πρώτα ένα βαλσάκι. Α, τι καλά. Θα το βάλω σε μόνο παράσταση. Βόλπε ρόζα. Ρόζα. Η κόκκινη. Η κόκκινα λοιπόν. Λοιπόν, η μουσική είναι δική μου. Έχω δουλέψει και άλλα κομμάτια, είναι δική μου και η στίχη είναι του Ανδρέα Φουρναράκου, του δικηγόρου μου. Λοιπόν, είχαμε συνεργαστεί, βγάλαμε μερικά τραγούδια, έχω βάλει μουσική και σε άλλα, τα δουλεύω και βλέπουμε. Αλλά θα έρθει σε επόμενη εκπομπή να παρουσιάσουμε, να το κάνουμε παρουσίαση αυτό. Αυτά να τα παρουσιάσουμε σε επόμενη εκπομπή. Έλα να το κάνουμε, να τα ακούσουν, να τα ακούσει ο κόσμος. Θέλω να ολοκληρωθούν και με άλλα όργανα για να ακουστεί ωραία.
Γιατί ας πούμε το άλλο που έχω γράψει είναι ζεμπέκικο. Μια κιθάρα θα χάσει. Ναι, δεν okay. Εντάξει. Εντάξει, με τη δική σου φωνή. Δεν πειράζει, ας τα ακούσουν. Ε. Από αυτή την εκπομπή να θυμάστε τα ακούτε. Και περιμένουμε να δούμε και εσύ. Λοιπόν, η κόκκινη αλεπού. Σε ψάχνω παντού, μικρή μου αλεπού. Παιχνίδια του νου, μα κρύβεσαι αλλού. Τα χείλη μου και στην τρέλα με πας. Σε κύκλους γυρίζεις, μαζί μου γέλας. Και ψάχνω να σε βρω, δεν ξέρω όμως πού. Γιατί ολοξεφεύγεις, μικρή μου αλεπού. Το ψέμα σου υφαίνει γλυκά παραμύθια. Χαμένο αλυτάκι του χρόνου συνήθεια. Στα κόκκινα ίχνη θα πάρω σειρά. Να πιάσω το νήμα που δεν γέρα. Και κάπου θα σε βρω, δεν ξέρω όμως πού. Γιατί ολοξεφεύγεις, μικρή μου αλεπού. Το μάτι μου κλείνεις, μικρή αλεπού. Υπόσχεση δίνεις, μα κλέβεις παντού. Δεν θέλω να γίνεις το φως αλουνού. Αστέρι σε θέλω, δικού μου ουρανού. Στο τέλος θα σε βρω, κι ας μην ξέρω πού. Δικιά μου θα γίνεις, μικρή μου αλεπού. Στο τέλος θα σε βρω, κι ας μην ξέρω πού. Δικιά μου θα γίνεις, μικρή μου αλεπού. Αν είναι τηλεοπτικό ή δεν είναι, πω, εγώ στο μυαλό μου τώρα. Ναι, έχει εξηγήσει. Έχει εξηγήσει. Όχι, δεν είναι. Καλά. Πολύ ωραίο. Πολύ ναι, αυτό ακριβώ και είναι πολύ ερωτικό. Ομάδα Σύριο ακούει. Εντάξει. Βαλσάκι για παράσταση αυτό. Ναι. Δομνίκη Καντεκόνα. Στη δασκάλα μου. Ναι, έχω άλλο ένα. Τζέσι. Πάμε. Δική μου μουσική δεν θα βγει και. Και άλλο ένα του ενός άλλου ποιητή, το έχω κάνει παραδοσιακό και είναι πολύ ωραίο. Αλλά πρέπει να το δώσουμε παραδοσιακό. Θέλετε κι άλλο τραγούδι. Ναι, πότε θέλουμε. Με ένα, με ένα, με ένα, δεν θα κλείσουμε την εκπομπή. Ακούγομαι καλά. Μια εξαιρετικά. Και όσο να ρωτήσω κάτι, θα μου σου πει για την πριγκιπέσα, υπάρχει περίπου. Την πριγκιπέσα. Είναι κυκλωμένο πάνω, το έχουμε συνδυάσει. Με καμία φωνή. Θα σου πω κάτι άλλο. Ένα γλυκό ξημερωμά πάνε στο Αιγαίο. Πάμε σε ένα ξημερωμά από όλα πιο ωραίο. Thank you.
είμαι στην Πούντα, ξημέρωμα της Παναγίας. Ναι, κοιτάξτε, δεν ξέρω αν είναι τώρα για τον τηλεοπτικό αέρα, το χειροκρότημα δεν με ενδιαφέρει, δεν με απασχολεί. Ήταν και ένα από τα αγαπημένα του πατέρα μας. Και αν έχουν, πώς να το πω, αν είναι λίγο εύστροφη να το διατυπώσω κομψά, οι ηθήνοντες του τόπου, οι επικεφαλείς, θα πρέπει να κάνουν κάτι το καλοκαίρι με εσένα. Και το λέω εγώ, που ξέρεις πολύ καλά και πώς έχω τοποθετηθεί κτλ. Αλλά επειδή πάνω απ' όλα Φολέγανδρος, αν θέλετε να κάνετε κάτι, κάντε κάτι Ρένα Βραχάμι και κάντε μόνο Ρένα Βραχάμι, πλαισιώστε την σωστά και θα με θυμηθείτε. Εμείς που το κάναμε δεν χάσαμε, Ωραία. Λοιπόν, λέω τώρα εγώ. Και ας μην με, κοίτα, εμένα ας πούμε, από την, με την άλλη μου ιδιότητα, δεν με συμφέρει αυτό, ας το πούμε και έτσι. Αλλά είπαμε, πάνω απ' όλα Φολέγανδρος. Τώρα σου λέω, λες τι μας είναι. Ξέρεις, σε καταλαβαίνω, έτσι, είμαστε στη Μαλτία. Επειδή έχω κάνει κάποια, έχω φέρει μουσικούς μου την Αθήνα και το ξέρουν όλοι, έχω κάνει κάποιες επιδηλώσεις και φέτος θα κάνουμε κάτι με το Έμελον, μάλλον, αν το δεχτούμε. Το Έμελον, το 20 Μάρτιο. Ναι, γιατί στείλαμε. Ναι, βέβαια, το ξέρω και πρόταση. Συγγνώμη. Έχει σχετικά με το Έμελον, εσύ είναι φίλη σου, είναι σου. Χρόνια, από τα πρώτα μου χρόνια συνεργάτη, ο μαέστρο, ο Λευτέρη Μαυρομάτη. Μόλι κλείσω το μικρόφωνο, θα σου πω τον κόσμο του Μάτζη. Έχω κι εγώ κάποια σχέση με αυτό. Όχι. Είστε οικογένεια ευρύτερη. Όχι, όχι, θα σου πω. Συγγνώμη. Έχει ήδη σταλεί και έχω μιλήσει με τον Δήμο. Όχι, δεν ξέρω. Με τον κύριο Βενιέρη που είναι στα πολιτιστικά. Και έχει μιλήσει και ο Λευτέρης Μαυρομάτης που είναι ο μαέστρος του Έμελον. Στείλαμε μία πρόταση για δύο, αν να διαλέξουμε δύο αφιερώματα ή, ή στο μίνι πλέσα. Ναι, πολύ ωραία. Θέλω να τραγουδήσω μίνι πλέσα, γιατί είναι πιο ελαφρύ. Ή στην Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, στην Υπουργό. Και τώρα περιμένουμε την δύο απάντηση. Δύο χρονιές έχουν κάνει η Έμελον παράσταση στη Φορέα, την έχουν κάνει Ιούλη. Δεν έχουν καμιά. Γιατί... Όχι, περίμενε. Γιατί είπες ότι. Όχι, θα μιλήσω. Με την ευρύτερη έννοια. Ναι, ναι, ναι. Εμπλέκω. Είναι ωραία. Εγώ νόμιζα άλλο. Ο Λευτέρης Μαυρομάτης είναι εξαιρετικός, είναι πολύ οργανωμένος. Απλά δύο χρονιές. Είναι Ιούλιο, πάντα και πάντα το χάνω. Γιατί εντάξει, εμείς είμαστε το Αυγούστου, παιδιά. Και εγώ θα έχω φιλική συμμετοχή γιατί έχουμε την τραγουδίστρια σου όλα αυτά. Να δούμε. Τώρα περιμένουμε μια θετική απάντηση από Δήμα, εν ώψη των καλοκαιρινών εκδηλώσεων. Για να δούμε. Για να δούμε. Αυτά για καλοκαίρι. Είδες τελικά παντού έχουμε άντρες. Αλλά από αλλού κατέληξα. Το έχω παρατηρήσει και στον εαυτό μου. Παιδί μου, όταν τραγουδά στον τόπο σου, ίσως εδώ είναι πολύ ευαίσθητη, δεν ξέρω. Πολλές φορές προσπαθώ να, όταν τραγουδάω να βάλω τεχνική, να μην κομπιάσει η φωνή μου. Να μην συγκινήσει. Ναι. Να συγκινήσει. Ιδίως άμα είναι κάποια τραγούδια που είναι χαρακτηριστικά προ αγαπημένα μου τραγούδια. Ξέρω ότι αρέσουν στον κόσμο κάτω. Είμαι στον τόπο μου. Και ειδικά και στην Πούντα. Α πούμε, βλέπει τη θάλασσα απέναντι. Δεν μπορεί να με λυγίσει. Δεν μπορεί, όχι. Και βάζω τεχνικές για να μην κόψω τραγούδι. Για να μην κομπιάσει και φανεί το πνίξιμο τη συγκίνηση. Αυτό το αισθάνθηκα εγώ στα Ιντερμέδια, δηλαδή στα αφηγηματικά ενδιάμεσα μέρη. Α, ναι, βέβαια. Τώρα είναι. Τώρα. Ναι, χρειάζεται τώρα. Θα κάψουμε. Έτσι. Κάτσε. Ναι, ναι, ναι. Ω, καλά, δεν έχω. Δεν το πιω όλο, γιατί. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Εντάξει. Σιγά-σιγά. Δεν θα το πιω, γιατί θα οδηγήσει. Εγώ δεν θα οδηγήσω. Ναι. Σιγά-σιγά. Για να μην καταλάβει πώ οδηγάω. Όντω. Συγκινήθηκα πάρα πολύ, ήταν και σχετικά ένας χρόνος μετά το φεβιό του παπά μας, αλλά δεν ήταν μόνο αυτό, ήταν και όλη η φόρτιση και για πολλούς λόγους και βέβαια γιατί ήμουν στον τόπο μου και επειδή αφηγήθηκα την ιστορία του τόπου μου. Ναι, δεν είναι, είναι αυτό το δέσιμο που έχουμε. Με τις... Δεν ξέρω το έχουν και οι νέοι τώρα. Αυτό δέσιμο που έχουμε. Όχι, αυτό σα έλεγα πριν. Όταν λέγατε ότι είμαστε τη φωλέγα, το λέμε μια περηφάνεια. Δεν κατάλαβε. Η απάντηση είναι όχι, απερίφραστα. Όχι. Ξέρει γιατί.
Δηλαδή για τι νέου Φολεγάνδρου ή γενικά για του νέου. Εγώ μιλάω για του νέου Φολεγάνδρου. Χωρίς να το λέω κατηγορηματικά. Όχι, όχι, αλλά κοίτα, είναι διαπίστωση. Δηλαδή του ενδιαφέρει να έρθουν πιο πολύ στο σήμερα παρά να μείνουν στο σήμερα. Το γενικότερο παρά να μείνουν στο τότε το ειδικότερο τη εντοπιότητα. Που έχουμε. Εγώ δηλαδή έχω κάνει και αλλού συναυλιακά σε όλη την Ελλάδα και παντού. Δόξα τω Θεώ έχουν γίνει πολλά. Εντάξει, βρέχουμε εδώ, είναι εκεί, τραγουδούσαμε ωραίες μουσικές, ωραία μουσική. Αυτό που νιώθω κάθε φορά, που είμαι και χρόνια επαγγελματία, δεν είμαι φρεσκαδόρη. Ναι. Που νιώθω όταν τραγουδάω στη Φολέγανδρο. Δηλαδή, σας λέω, θέλει δύναμη πολλές φορές. Μετά, άμα παρασυρθώ και φοράει το πρόγραμμα, ναι, χαλαρώνω. Αλλά στην αρχή μπουκώνω και λέω, θα γίνω και ζήλια σου. Να, πότε δεν έχεις δίνει. Είναι άλλο πράγμα στον τόπο σου, ρε παιδιά. Είναι συγγνώμη. Και αυτό... πότε ενδέχεται να γίνει αυτή. Θα μας πει ανάλογα στο πρόγραμμα. Ο Δήμος τι... πότε έχει το χρόνο και αν μπορεί. Και, γιατί πάνε και στα άλλα νησιά τα παιδιά. Πρέπει να κλείσουν. Να φτιάξουν το πρόγραμμα. Τώρα που είναι. Τα έχουν, σταλεί τώρα και σε άλλα νησιά. Οπότε να του πούνε ναι, σας δεχόμαστε και μπαίνει. Στη μόνη εκδήλωση την οποία θα πήγαινα δηλαδή θα ήταν αυτή για σένα και τον κόσμο Μάτζιο. Και... εντάξει, για όλου του κόσμου. Ναι, είναι πολύ καλό το κόσμο. Τον ήξερα και πολύ όχι, είναι, το έμελλον είναι πολύ καλό συγκρότημα και δουλεμένη η μουσική. Ναι, είναι εμπειρία. Κοίταξε να δεις. Και εμείς πέρυσι η Εθνική Ελλάδος φέραμε, όπως μου είπε και ένας από τους νεότερους μουσικούς του τόπου. Έχω βιντεάκια. Ναι, θα ανεβάσουμε και εμείς και στην εκπομπή, γιατί έχει φτάσει παντού το βίντεο. Εντάξει τώρα, δεν χρειάζεται να μιλήσω εγώ για τον Περικλή, τον Κατσο. Αυτή τη στιγμή, Ακροπόλ, έτσι. Underground παράσταση, Τσορτέκης Χαραλαμπόπουλος, του Εμίλη Κουστουρίτσα και του Γκόνα Μπρέγκοβιτς η μουσική βέβαια. Ναι, δηλαδή δεν μπαίνει σε αυτά εάν δεν είσαι πολύ, πάρα πολύ καλός. Άριστος, ούτε στο Μέγαρο Μουσικής που είναι η, επίσης φίλη μας και συνεργάτη η Ευγενία Ίτσα, η Σιδουκίεβιτς, η Λεπτούλα, θυμάσαι, έτσι, ως βοηθός σκηνοθέτη και παίζει κιόλας στην παράσταση. Εντάξει, με τον Μπιμπίλα, την Ταραμπάγκο και τον Ιάκωβο τον Μιλωνά, ο οποίος σκηνοθέτει και εμάς. Μόνο το αφιέρωμα που κάνεις με την Σιδουκία Καπαστόφη ήταν... και από την πλευρά της Φολεγάνδρου, έτσι. Γιατί... ήταν απίθανο. Τώρα... έχω το δικαίωμα, έχω το ηλικιακό και την εμπειρία τη μουσική. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν και κάτι που το θέλαμε και το και τα αγαπήσαμε και το θέλαμε. Η ροή του πράγματος. Κοιτάξτε, είμαστε... σου είπα, η ροή... έλα τώρα, όχι αυτό, κοίτα. Επειδή ο λόγος είναι σκέψη, είναι και έκφραση. Ο λόγος είναι αναπόσπαστο κομμάτι, δεν θα πω της δουλειάς, του έργου μου. Γιατί έτσι το βλέπω εγώ. Και με τον λόγο ασχολούμαι 24 ώρες το 24ωρο και με τις δύο έννοιες. Όμως, ειλικρινά σου λέω, η ροή αυτής της παράστασης γεννήθηκε στο μυαλό μου ακριβώς επειδή άκουγα τη φωνή σου και έλεγα αυτό και μετά θα και εδώ γυρνάνε και αυτό. Τα είχα σκεφτεί όλα με σένα. Λοιπόν, οπότε αποτελείς έμπνευση. Για εμένα τουλάχιστον, σε εμένα αποτέλεσες και για εμένα αποτελείς. Και έγινε πέρα. Και, θα... και τώρα να δεις, τώρα θα τα πούμε και στο... θα σας πω κάτι, θα πω τώρα κάτι. Πάντα, καλά να είμαστε, ήσουν πολύ αγαπημένη του μπαμπά μου. Πάντα μου λέει, α, Ιρένη. Αυτό το μπαμπά μου, δεν μαχαιρώ. Εγώ μπαμπά μας. Δηλαδή, σε έβλεπε και λέγε, α, Ειρηνούλα. Αναβαίναμε στην Παναγία, η Ειρηνούλα, ήταν και η Ειρηνούλα. Και... για εσένα έρχονταν στις εκδηλώσεις. Και σε αγαπούσε πάρα πολύ και μας αηδώνει. Ξέρεις τι, τώρα τι παπά... όχι πέρσι, πρόπερσι, παραμονή της Παναγίας, βέβαια. Είχα ανέβει στην Παναγία και το είχα συζητήσει με τον παπά μας, τον πατέρα Κωνσταντίνο και έψαλα... δίπλα... χαρούλη είμαι τώρα, ναι, τον καινούργιο τον παπά Κωνσταντίνο, γιατί άλλος θα σταματήσει, σωστά. Ναι. Και έψαλα δίπλα στην εικόνα της Παναγίας, το Αγνή Παρθένα Δέσποινα. Mm.
Και σκεφτόμουν το Βαδάσιο. Ήθελα να μ' ακούσει. Ήθελα να μ' ακούσει. Γιατί είναι αυτό, αρνή καθένα βέβαια, εν τω μεταξύ έχει αυτόν τον ήχο που έχει μέσα η Παναγία. Δηλαδή δεν μπορείς να μην ψάρεις, να μην τραγουδήσεις εκεί μέσα. Ακούστηκε λίγο. Και έλεγα πού είναι. Να, να μου κάνει το χέρι μη φύγα μη φεύγω. Είναι υπέροχος σημείος. Ήταν όμορφο, ήταν όμορφο. Δεν πειράζει, μας ακούει. Μας ακούει αυτό και μας σίγουρο. Βλέπει, είμαι σίγουρη, γιατί και με έναν τρόπο επικοινωνούμε. Και τώρα πρόσφατα, τέλος πάντων, είχα και μια προσωπική έτσι, τέλος πάντων, μια δοκιμασία, πες το όπως θέλεις, δοκιμασία, πες το όπως θες. Και ο μπαμπάς μου, μπαμπάς. Το αισθάνομαι. Τώρα είναι μπαμπάς. Τώρα στο α, και δικό σου είναι. Τώρα είναι μπαμπάς. Ναι, ωραία. Είδες πώς βγαίνει. Είδες, λοιπόν, ναι. Είδες εγώ δεν το πάρω συγκρά, αλλά πείτε στιγμή, είπα το. Επίδες, ξέρεις. Γιατί μου χάρπωσες δυο φορές να μπαμπάς. Μπαμπάς μου είναι σίγουρο, μπαμπάς δεν ξέρω. Όχι, μπαμπάς μου ήταν σίγουρα, γιατί είμαι μπαμπάς με μαλλιά, μαλλιά. Και εγώ το είδα με τον πατέρα μου. Ναι, και λέω λοιπόν ότι τον νιώθω πολύ κοντά μου. Σε πολλά και τέλος πάντων. Θα μας πεις και ένα τελευταίο που το αγάπησε και πολύ. Τελευταίο, όσο θέλει. Αυτό χρειάζεται και μποζούκι, αλλά δεν έχουμε μποζούκι, αλλά έχουμε την κιθάρα. Θέλω να σου πω μία ερώτηση. Θα είναι το τελευταίο το οποίο θα πεις ή θες να πεις και κάποιο άλλο, ό,τι θέλεις εσύ. Όχι, αυτό είναι το τελευταίο. Ωραία, δεν θα σε κουράσουμε. Ναι, περίμενε. Όχι, θα καλυφθήσουμε όταν τελειώσει για να, κάνει, να καλυφθήσει η ειρήνη. Ωραία. Θα σας την ξαναφέρουμε, θα μας ξανάρθεις. Και την επόμενη φορά θα έχουμε άλλο πράγμα εδώ και κάπως αλλιώς θα τα πούμε. Θα τα πούμε. Γιατί κλείνουμε το πρόγραμμα δηλαδή. Ό,τι θέλεις εσύ κάπου. Όχι, εννοώ, κλείνουμε εκπομπή. Όχι, δεν έχουμε χρόνο. Εσύ, ό,τι θέλεις εσύ. Την εκπομπή θα την κλείσουμε. Αυτό είναι το τελευταίο από το πρόγραμμα. Ωραία, και μετά θα πούμε κάποια πράγματα και κλείνουμε. Ωραία. Αλλά θέλω κι άλλα κάνω πώς να σου το πω. Έλεγα περνούν τα χρόνια θα συμμορφωθώ. Μα είναι δώρο μα δώρο να αλλάξεις χαρακτήρα. Τζάμπα κρατάς λογαριασμό, τζάμπα σωστός με το στάνιο. Έξω φυσάει αέρας κι όμως μέσα μου, μέσα σ' αυτό το σπίτι πριγκιπέσα μου. Το φως σου και το φως χορεύουν γύρω μας. Απίστευτος ο κόσμος κι ο χαρακτήρας μας. Άλλα θέλω κι άλλα κάνω και έφτασα ως εδώ. Λάθη στραβά και πάθη με βγάλαν σωστό. Πάρα πολύ, αλλά περιμένετε. Επειδή αυτό είναι το αγαπημένο του πατέρα μας, σε ευχαριστούμε. Έχουμε καλά. Πολλά να πούμε και να κάνουμε με την Ειρήνη Βραχάμη, γιατί ειλικρινά δεν με αφορά καθόλου το τι θα γίνει κάτω. Εγώ έχω δρομολογήσει κάποια πράγματα εδώ. Εδώ έχουμε πει μέσα σε άκρες τώρα που και καλά να είμαστε. Ούτως ή άλλως, εγώ θα τα δρομολογήσω και συνεχίστε τα εσείς, εγώ και εγώ.
το να πιστεύω. Αλλά πρέπει να σας πω, κορίτσια, ότι γίνεται ένας χαμός εδώ πέρα. Ναι, ναι, γιατί, ναι. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Δεν έχουμε ευχαριστήσει τον κόσμο, νομίζω για δύο εκπομπές τώρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υποδοχή, αρχικά για την αποδοχή, για όλα αυτά τα οποία μας γράφουν. Δηλαδή, τι να σου πω, ότι μου γράφουν εδώ πέρα, τι κρίμα και... Τώρα τελείωσα και αυτό και μου ζητάνε να τη στέλνω, ξέρεις, στην εκπομπή και μετά, ναι, μαγνητοσκοπή. Θα τη βλέπετε στο YouTube. Έτσι, έτσι, γράφουμε για να την κοινοποιούμε και να... Σας ευχαριστούμε. Βλέπω, εν τω μεταξύ, βλέπω τις προβολές. Και ξέροντας ότι κάθε μία αντιστοιχεί, το είπαμε και στο αυτοκίνητο, σε 5-6 άτομα και κάποια από αυτές αντιστοιχεί σε άλλες 150, γιατί το ξέρουμε. Σας ευχαριστούμε, κύριε Ευάγγελε, να το τραγουμένο και φίλο του πατέρα μας, ξέρει εκείνος. Και κάθε μία από αυτές που ανοίγουν. Ξέρω το με ακούτε. Ξέρω. Και βλέπεις, ας πούμε, ότι είναι, ξέρω εγώ, 100 τόσες προβολές και μία από αυτές αντιστοιχεί σε άλλες 150, που κάθε μία από αυτές ανοίγει και κάθε μία ανοίγει και πάνε, ξέρεις, και, δηλαδή, και στην κάθε προβολή αντιστοιχούν, ξέρουμε ότι είστε πολλοί και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς σας υποσχόμαστε ότι από εδώ θα κάνουμε όσο το δυνατόν περισσότερο, μην πω πολλά. Καλά να είμαστε. Τώρα θα πούμε και στα αυτοκίνητα να κλείσουν οι κάμερες. Δεν να θέλω να την πηγή. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω και τη φίλη μου την πηγή που ξέρω ότι μας ακούει, τον φίλο μου τον Πέτρο και άλλους, αλλά δεν ξέρω ποιοι αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και στην Αμερική να στείλουμε την αγάπη μας και στην Αυστρία και στην Πολωνία και στη Γαλλία και στην Αγγλία και στην Ιταλία. Και στους φίλους μας από το νησί που μας βλέπουν. Και στη Φολέγανδρο. Και βέβαια στη Φολέγανδρο. Να ευχηθούμε, ναι, καλές αποκριές, καλή Σαρακοστή. Καλά πούλμα. Με υγεία. Λοιπόν, και θα πω και αυτό. Έχουμε να κάνουμε πολύ ωραία πράγματα. Να είμαστε καλά. Γιατί κάθε φορά λέμε κάτι και μετά κάτι συμβαίνει με έναν παράδοξο τρόπο. Δεν ξέρω πώς έχει γίνει αυτό. Καταμοιάζει. Δεν το λέμε έτσι. Όλο κάτι μη σημαίνει. Εντάξει. Αλλά έτσι άμεσα έχω τώρα κάτι στο μυαλό μου, θα το πούμε στο αυτοκίνητο. Λοιπόν, εγώ δεν θέλω να πω τίποτα άλλο, γιατί ήταν τόσο έντονα συναισθηματικό, ναι, αυτό και η φόρτιση. Το φινάλε και για μένα. Και πάρα πολύ. Ελπίζουμε ότι δεν σε κουράσαμε. Καλεσόπα, τι ωραία. Είχαμε και ένα πρόοπτο. Εντάξει, και καθυστερήσαμε να ξεκινήσουμε. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ήταν... Ναι, ξεκινήσε όλο αυτό, ξέρεις, δύσκολα και τελείωσε με τον καλύτερο τρόπο και επειδή δεν έχω και κάποια ειδοποίηση, ξέρεις, ανησυχητική, όλα καλά, ευτυχώς. Όλα καλά, όλα καλά. Θετικές σκέψεις. Ναι, και γι' αυτό αργήσαμε και λίγο. Τέλος, καλό, όλα καλά. Μάλλον όχι. Αρχή καλή, όλα καλά, γιατί έχουμε και συνέχεια. Θα σε ευχαριστήσουμε. Εγώ προσωπικά σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Εγώ σας ευχαριστώ. Όχι, 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 όχι. Παιδιά, ευχαριστεί ο ένας τον άλλο. Τόσο άλλο ευχαριστιόμαστε. Ναι. Τέλος πάντων, χαρήκαμε που σας ξαναείδαμε. Γιατί αυτό, πάνω απ' όλα αυτό. Αλλά είναι όμορφο πράγμα, διότι μιλάμε μια ίδια γλώσσα. Αυτό, σημαντικό. Ναι, ναι, ναι. Και ξέρουμε... Και τις αγάπης για τη Φολέγανδρο. Και κατανοεί ο ένας τι θέλει να πει ο άλλος. Και... Λοιπόν, και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο θα έχει και συνέχεια όλο αυτό. Το έχουμε πει ούτως ή άλλως. Και τώρα θα το πούμε και πιο συγκεκριμένα, σε πιο συγκεκριμένη βάση, στο αυτοκίνητο. Λοιπόν, εγώ θα καληνυχτήσω πρώτη, θα μου επιτρέψετε. Εγώ δεύτερη καληνύχτα, καλή σας νύχτα. Τρίτη, καλή σας νύχτα και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Ειρήνη μου. Καλές απόκριες. Εννοητό. Ειρήνη Βραχάμη, ένα δυνατό χειροκρότημα. Μαρίνα, από εμάς για σένα είναι τιμή μας και χαρά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.